Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και πάλι σήμερα κοντά σας, Δευτέρα βράδυ, πιστοί στο ραντεβού μας, μέχρι τις 10.30 θα είμαστε κοντά σας. Μια εβδομάδα ξεκίνησε και απόψε, μια ιδιαίτερη εβδομάδα. Έχουμε τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αύριο έρχεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παραδίδει τα ενία του στην Ελλάδα να μας επισκεφθεί. Είχαμε πολλές εξελίξεις όσον αφορά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Νέα Υπουργός Εργασίας, κυρία Ήφη Αχτσιόγλου. Να δούμε τι θα συμβεί και αυτή την εβδομάδα όσον αφορά τα ελληνικά φορολογικά δρόμενα. Εξαιρετικοί φίλοι που θα είναι σήμερα απόψε κοντά μας στην εκπομπή, καλεσμένοι μας. Ο κύριος Ίσαρης Δημήτρης, ξεκινάω από τον εκλεκτό πρόεδρο της ΕΣΚΟ. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΚΟ θα είναι και σήμερα μαζί μας, ο κύριος Θανάσης Παπαθανασίου. Καλησπέρα σας. Και μια κυρία στην παρέα μας, η κυρία Ελένη Τσούγλου, που καλησπέρα όλοι τη γνωρίζετε. Καλησπέρα να μας βοηθήσει να συζητήσουμε για διάφορα φορολογικά, νομικά θέματα που μας απασχολούν όλους. Ξεκινώντας την απόψινή βραδιά, θα ήθελα να την ανοίξουμε με μια συζήτηση με τον κύριο Ίσαρη, τον πρόεδρο της ΕΣΚΟ, να μας πει λίγα πράγματα για τις εκλογές που έρχονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο 11 Δεκεμβρίου. Όλοι οι συνάδελφοι λογιστές πρέπει να σκεφτούμε τι θα ψηφίσουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε το επάγγελμά μας ένα καλύτερο μέλλον για το χώρο μας, που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ιδιαίτερα σκληρός και όσο πάει γίνεται και πιο δύσκολος μέρα με τη μέρα. Ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, πρώτα απ' όλα. Όσο βλέπουμε το επάγγελμά μας να αργοπεθαίνει, το μόνο που υπάρχει στο μυαλό μας και το μόνο που σκεφτόμαστε είναι πώς θα επιζήσει το επάγγελμα για να μπορέσουν να επιζήσουν και τα παιδιά μας. Σωστά, κύριε Ίσαρη. 11 Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μέρα ή θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη μέρα και ίσως να μην είναι αυτή που περιμένουμε. Έχουμε 13 παρατάξεις. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς 13 παρατάξεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 6 κομματικές παρατάξεις, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Βλέπουμε τα κόμματα να πλαισιώνουν το Οικονομικό Επιμελητήριο σαν ένα πολύ ωραίο και όριμο φρούτο για να μπορέσουν να το πάρουν, να το κατακτήσουν. Και γιατί? Για να πάρουν τις καρέκλες. Και βέβαια. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε εμάς τους φοροτέχνες, τους λογιστές, να κατεβαίνουν κατακερματισμένοι με 7 ψηφοδέλτια. Νομίζω ο συνάδελφος ο Θανάσης έλεγε πριν τις εκλογές, μακάρι να είμαστε ένα ψηφοδέλτιο όλοι μαζί. Το ευχόσασταν, κύριε Παπαθανασίου. Θανάση μου, 7! 7 είναι. Όχι μόνο το εύχομαι, το πίστευα. Και γι' αυτό προσφύγαμε σε κάποιες συνθέσεις θέσεων, δικές μας θέσεις της Ενωτικής Συντονιστικής Κίνησης Οικονομολόγων, σε συνδυασμό με τις θέσεις άλλων παρατάξεων. Για τον κοινό σκοπό. Να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Ακριβώς. Γιατί οι επιδιώξεις και τα προβλήματα είναι τα ίδια. Τόσο κορόιδα ήμασταν που πιστεύαμε ότι θα το πετύχουμε, δυστυχώς. Πάση περιπτώσει. Συγγνώμη για τη λέξη κορόιδα, μπορεί να αντυχεί στα αυτιά πολύ άσχημα. Κάναμε μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Μάρτιο μήνα, τότε που κάναμε τις καταλήψεις, τότε που κάναμε την αποχή από τις φορολογικές δηλώσεις. Ναι. Και πιστεύαμε ότι με την προσπάθεια που πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη, θα μπορούσαμε να κατέβουμε με ένα κοινό ψηφοδέλτιο όλοι μαζί. Τελικά όμως, κύριε Ίσαρη, τελικά δεν όμως ο σκοπός δεν επετεύχθη, δυστυχώς, και δεν θέλω να κάτσω να πω ποιος έφταιγε, ποιος δεν έφταιγε. Σημασία έχει ότι παρόλο ότι κάναμε την προσπάθειά μας και με την ΑΚΙΟΕ, με τον συνάδελφο τον Παναγίου τον Αλευζάκη, ναι, και με την ΠΟΦΕΜ, με τον Μίμη τον Πανίδη. Ωστόσο απέβησαν άκαρπες. Δεν καταφέραμε τίποτα. Δυστυχώς, και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι στους φταίκτες ή μη φταίκτες. Όλοι μπορεί να φταίγαμε.
Σημασία έχει ότι δεν τα καταφέραμε. Και 7 ψηφοδέλτια είναι 7 ψηφοδέλτια. Διαλυμένοι όλοι οι σύλλογοι και όλοι οι συνδυασμοί σε 7 ψηφοδέλτια. Τι επιδιώκεται από εδώ και πέρα? Ναι. Η άποψή μου είναι ότι το καλύτερο δυνατό θα είναι να μπορέσουν να επιβιώσουν ένας ή δύο συνδυασμοί από αυτούς που κατεβαίνουν. Με σκοπό μετά τις εκλογές και πηγαίνοντας προς μία νέα τριετία του οικονομικού επιμελητηρίου να υπάρχει μία δύναμη, αν είναι δυνατόν, ένας ενωμένος συνδυασμός που θα βγει από τους νικητές, τέλος πάντων, αυτού του κατακαιρματισμού. Μακάρι να το πετύχουμε. Δεν ξέρω, η ιδανική συνθήκη. Αν δεν ξέρω, Θανάση, αν μπορεί να το προβλέψει σαν πιο έμπειρος. Επειδή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ίσαρη, τόσα χρόνια κινούμαστε στον ίδιο χώρο και έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένως στο οικονομικό επιμελητήριο, επειδή τα προβλήματά μας είναι ίδια και απαράλλαχτα όλων των φοροτεχνικών λογιστών, από όπου και αν προέρχονται, ή οικονομολόγοι είναι, ή από φοιτητέοι, ή τεχνικών ηλικίων, ή εμπειροτεχνών. Όλοι όμως έχουμε τα ίδια προβλήματα. Στον ίδιο στίβο κινούμεθα. Καλό είναι, ανεξάρτητα αν επετέχθη ή όχι αυτή η συμπόρευση πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, πάλι μπορούμε όλοι μαζί. Έτσι, αυτό λέω. Καθένας όμως από το μετερίζει του. Σίγουρα έχουμε να κερδίσουμε πολλά. Μπορούμε να αξιώσουμε, μπορούμε να πετύσουμε. Γιατί? Διότι μέχρι σήμερα το επιμελητήριο όπως το ξέρουμε δεν αντιπροσώπευε καθ' αυτό τους φοροτεχνικούς λογιστές. Ή μάλλον δεν το αντιπροσώπευε σε καμία περίπτωση. Οι λογιστές φοροτεχνικοί τι κάνανε από μόνοι τους, χωρίς τη μεσολάβηση του επιμελητηρίου. Τόσα χρόνια αρκούμασταν μόνο στις απαιτήσεις ή μάλλον στις αιτήσεις και παρακλήσεις για παρατάσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών. Ως Σύλλογος Οικονομολόγων Περαιά, ως ΣΟΛ, ως Σύλλογος Βορείων Προστίων Αττικής Θεσσαλονίκης, ως Σύλλογος Θεσσαλονίκης και τα συναφή. Ακόμα και ως ΕΦΕΑ, λοιπόν, θα μου, βεβαίως. Σκοπή αυτή ήδουσαν και τίποτα άλλο δεν κοιτάγαμε. Δεν υπήρχε άλλη αξίωση ή απέτηση για λογαριασμό μας. Έφτασε η ώρα όμως, σε κάποια στιγμή, να απαιτήσουμε κι εμείς. Γιατί κι εμείς είμαστε επιστήμονες. Δεν είμαστε επιστήμονες κατωτέρω επίπεδου ή ενός κατωτέρω Θεού. Όπως επιστήμονες είναι όλοι οι άλλοι κλάδοι, επιστήμονες είναι και οι λογιστές φοροτεχνικοί. Γιατί χωρίς αυτό σήμερα η αγορά και η κοινωνία αδύνατον να ανταπεξέλθει στις αξιώσεις των καιρών. Στις ανάγκες. Στις απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, εγώ λέω. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μείνω όμως εκεί. Το Υπουργείο Οικονομικών έφτασε στο σημείο να μας παροτρύνει να δουλεύουμε 4 ώρες το πρωί και 5 για να διεκπαιρώσουμε τι. Το θυμάστε, κύριε Παπαθανασίου. Βεβαίως. Να διεκπαιρώσουμε τις υποχρεώσεις των πελατών μας. Πρόπερς το καλοκαίρι. Δηλαδή, εμείς να δουλεύουμε 4 ώρες το πρωί και 5. Για ποιο λόγο? Ποιος θα μας αμείψει? Ποιος θα μας πληρώσει? Εν πάση περιπτώσει, οι πελάτες είναι διεθυμένοι να έρθουν 4 και 5 ώρα το πρωί. Γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε. Απλά εμείς τα ξενυχτάμε. Εσύ τα ξενυχτήσεις. Πάση περιπτώσει, εμείς όμως επειδή διαβλέπουμε ότι έρχονται και ακόμα περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα και ακόμα σήμερα προσπαθούμε για το καλύτερο του κλάδου. Και αν θέλετε, ακόμα σήμερα φωνάζουμε για κοινή δράση όλων των φοροτεχνικών σε σχέση πάντα με το οικονομικό επιμελητήριο. Ας πάρει κάποια στιγμή το επιμελητήριο τα ενία και για μας. Γιατί εμείς είμαστε οι αντικειμένοι. Και όχι οι οικονομολόγοι γενικότερα που είναι ενταγμένοι στο οικονομικό επιμελητήριο. Μη μας χρειάζεται το οικονομικό επιμελητήριο για τις εγγραφές όποιων και όσων φοροτεχνών υπάρχουν στην αγορά. Γιατί όλοι βέβαια, ακριβώς για την συμμετοχή και την εγγραφή και την ετήσια υπεύθυνη δήλωση. Σκοπός του επιμελητηρίου είναι πολύ πολυσχεδής. Δεν αφορά μόνο τις εγγραφές και την διεκπαιρέωση κάποιων αιτήσεων. Θα πούμε και στη συνέχεια.
αν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο, γιατί και εγώ τώρα θα συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της ΕΣΚΟ. Ναι. Είσαι και εσύ υποψήφια, ναι, λοιπόν. Ευχαριστώ τον κύριο Ίσαρη για την τιμή και τον κύριο Παπαθανασίου που μου κάνανε. Θα συμμετέχω στην περιοχή της Λάρισας, από όπου και κατάγομαι. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Προέρχομαι από τον οικονομικό κλάδο, τον τραπεζικό. Και είναι σημαντικό για να τονίσω κάποια σημεία, ότι δηλαδή αυτό που εγώ έχω δει από την εμπειρία την οποία έχω αποκτήσει στο χώρο είναι ότι σε αντίθεση με το εξωτερικό, στο οικονομικό επιμελητήριο και γενικά το οικονομοτεχνικό επάγγελμα, φοροτεχνικοί, λογιστές, όλοι μαζί, δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις που υπάρχουν στο εξωτερικό. Θα έπρεπε να είναι κάποια πράγματα πιο έτσι, θεσμοθετημένα, πιο αυστηρά, έτσι ώστε να αντιστοιχούν και σε συγκεκριμένες επίπεδες και βαθμίδες. Ναι, ακριβώς. Ναι. Σαφέστατα, ας πούμε, θα έπρεπε ορισμένα νομοσχέδια και πολιτικές οικονομικής πολιτικής να περνάνε και από το δίχτυ του οικονομικού επιμελητηρίου. Είναι σημαντικός θεσμός το οικονομικό επιμελητήριο, και μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην οικονομική πολιτική της χώρας μας, στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη του τόπου. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή. Για να μπορέσει να θεσμοθετηθεί καλύτερα, να στεριωθεί καλύτερα αυτός ο θεσμός, έτσι ώστε να μπορέσει να κατακτήσει το ρόλο που διεθνώς έχει οι θεσμοί όπως το οικονομικό επιμελητήριο. Και για τα μέλη του, αλλά και για την κοινωνία. Σωστά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το επιμελητήριο παίζει αυτό το ρόλο, το συνθετό και αν θέλετε είναι ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας, πράγμα το οποίο νομίζω ότι σήμερα δεν το έχει. Το ξεχάσαμε. Έτσι. Έχει ξεχαστεί αυτός ο ρόλος. Ή δεν το θέλουμε και δεν το απαιτούμε να είναι το οικονομικό επιμελητήριο επίσημος σύμβουλος, ή κάποιοι μας εμποδίζουν. Εδώ πρέπει να δούμε το πρόβλημα. Γιατί χωρίς την συνδρομή του επιμελητηρίου και χωρίς τις προτάσεις που θα έχει μια τέτοια συμβουλευτική υπηρεσία προς το Υπουργείο Οικονομικών, είναι τεραστία σημασία. Διότι το επιμελητήριο δεν είναι μόνο για το σκοπό τον οποίο αναφέραμε προηγούμενο. Στο καταστατικό του ή αν θέλετε στις αρχές ίδρυσής του υπάρχουν δραστηριότητες πολιτιστικές, δραστηριότητες αθλητικές, δραστηριότητες με εκδηλώσεις οικονομικής σκέψης και άλλα πολλά. Λοιπόν, πράγματα τα οποία... Κυρίως επιμόρφωση, Θανάση. Βεβαίως, βεβαίως. Όλα εντάσσονται μέσα σε μια γκάμα δραστηριοτήτων, τα οποία το επιμελητήριο μέχρι σήμερα δεν έχει να αναδείξει. Καλούμε λοιπόν όλους τους αδέλφους, οι οποίοι θέλουν να συμπορευθούν, ας έρθουν μαζί μας για να διαδραματίσουμε μαζί το ρόλο που αξίζει στο οικονομικό επιμελητήριο. Και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές θα είμαστε πάλι όλοι μαζί για να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα των φοροτεχνών, φοροτεχνικών και πολύ περισσότερο των ανθρώπων της αγοράς. Όποιος ασχολείται και όποιος φέρει τον εαυτό του γύρω στο οικονομικό γίγνεσθε, ξέρει τι σημαίνει αγορά και τι σημαίνει κοινωνία. Ειδικά σήμερα που η χώρα μας πλήττεται από μια τεράστια οικονομική κρίση. Κρίση, ανεργία, ύφεση και χάθηκε ο ανθρωπισμός. Δεν υπάρχει επίπεδο εργασιακών σχέσεων. Πάρα πολλά έχουν καταστραφεί. Πάρα πολλά έχουν ανατραπεί. Σκοπός μας είναι να δώσουμε μια όθηση στο οικονομικό επιμελητήριο να μπει μπροστά και να διαδραματίσει το ρόλο του. Ο πρόεδρος της παράταξής μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τις δυνατότητες και μπορεί να εκπεριώσει το ρόλο του ως μπροστάρι της ΕΣΚΟ και γενικότερα του οικονομικού επιμελητηρίου. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Εγώ ήθελα να βάλω ένα δημοσιογράφο απέναντί μας
και να μας ρωτήσει για να κλείσουμε το πρώτο σκέλος καταργάς του επιμελητηρίου, γιατί έχουμε να πούμε και φορολογικά θέματα αρκετά από όσο ξέρω. Θα έβαζα έναν δημοσιογράφο απέναντι να με ρωτήσει τρία πράγματα. Τα τρία βασικότερα πράγματα που έχει στο μυαλό του ένας οικονομολόγος. Η πρώτη ερώτηση θα ήταν: καλά κύριε Σαρή, μας λέτε για το οικονομικό επιμελητήριο και τελικά τι όφελος έχουμε, γιατί πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε εμείς που είμαστε λογιστές, χωροτέχνες, πρέπει να πάμε σ' όλη και καλά στις 11 Δεκεμβρίου να πάμε να ψηφίσουμε, έχουμε κανένα κέρδος ή κανένα όφελος. Σωστά, Θανάση. Ακριβώς. Και περισσότεροι λογιστές φοροτέχνες την ημέρα σκέφτονται να μην πάνε πουθενά. Σωστά. Τα έσοδα του οικονομικού επιμελητήριου, όπως έχετε υπόψη σας πόσα είναι, είναι 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το ξαναλέω, είναι ένα τεράστιο νούμερο. Σεβάσμιο, βέβαια. Είναι ένα τεράστιο νούμερο για τα σημερινά ελληνικά δεδομένα. Είναι 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έσοδα από τις συνδρομές και όλων των ειδών τα έσοδα που έχει το οικονομικό επιμελητήριο. Πόσα από αυτά πληρώνουν οι λογιστές φοροτέχνες που δεν τους ενδιαφέρει και δεν θέλουν να σηκωθούν να πάνε να ψηφίσουν, γνωρίζετε? 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια από τις άδειες, τις ανανεώσεις των αδειών, τις εισφορές των μελών και την υπεύθυνη δήλωση στην ετήσια. Δηλαδή το 70% περίπου είναι έσοδα που τα προσφέρουν οι Έλληνες λογιστές φοροτέχνες στο οικονομικό επιμελητήριο. Έχοντας λοιπόν το 70% των εσόδων που προσφέρουν στο οικονομικό επιμελητήριο, παίρνουν ανταποδοτικότητα. Δεν θα το πιστέψετε. Είναι ένα νούμερο το οποίο δεν πάει στο μυαλό σας. Για πείτε μας. 100.000 ευρώ μόνο για επιμόρφωση από το επιμελητήριο. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Με 100.000 ευρώ το οικονομικό επιμελητήριο παίρνει 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Όλο αυτό το σενάριο που μόλις εξηγήσαμε. Σηκωθείτε από τις καρέκλες. Πηγαίνετε στις 11 Δεκεμβρίου να ψηφίσετε για να πάρετε το επιμελητήριο στα χέρια σας. Για να μην υπάρχει αυτή η ανισοκατανομή πόρων. Για να μπορείτε να διεκπεραιώσετε την επιμόρφωση, τη σωστή επιμόρφωση όλων των λογιστών φοροτεχνών. Μην αφήσετε λοιπόν στους οικονομολόγους, κομματικούς άρχοντες και πάλι το οικονομικό επιμελητήριο. Και πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Βάσει αυτό που είπαμε λοιπόν, για ποιο λόγο πρέπει η ψήφος αυτή που θα δώσετε, που πρέπει όπως είπαμε να τη δώσετε, να είναι μακριά από κόμματα και χρώματα. Να είναι μακριά από κομματικούς μηχανισμούς που φωνάζουμε εδώ και τόσο καιρό. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν οι κομματικοί μηχανισμοί να κάνουν στην άκρη. Το οικονομικό επιμελητήριο ανοίξει σε εμάς. Ανοίξει στους λογιστές φοροτέχνες και μόνο σε εμάς. Άρα τα κόμματα στην καρέκλα, στη γωνία. Τα κόμματα για τη Βουλή. Τα κόμματα για τη Βουλή των Ελλήνων, για τους πολιτικούς. Εδώ δεν έχει καμία θέση πολιτική. Άρα πολύ λοιπόν. Ωραία μας τα λέτε, κύριε Σάρη. Ακριβώς πρέπει δυστυχώς να ξεχάσετε τα κόμματα. Μια φορά πηγαίνετε να ψηφίσετε χωρίς να σκέφτεστε το μπλε, το πράσινο, το κόκκινο. Πρόεδρε, θα συμφωνήσω σε αυτό το οποίο αναφέρεις και καλά κάνεις και το αναφέρεις, αλλά να συμπληρώσω ότι υπάρχουν και παρατάξεις οι οποίες άγονται και φέρονται από συνομοσπονδίες εμπόρων, αγροτών και διαφόρων άλλων επαγγελμάτων. Τι δουλειές έχουμε εμείς ως οικονομολόγοι φοροτεχνικοί της αγοράς με τους εμπόρους, με τους βιοτέχνες και με τους επαγγελματίες τους άλλους? Είναι κάτι που δεν το έχω καταλάβει, ειλικρινά μιλάω, εδώ και αρκετά χρόνια δεν το έχω καταλάβει. Διάβασα σήμερα και χθες, αν δεν κάνω λάθος, μία πρόσκληση από μία παράταξη η οποία πρόσκειται, λέει, στην ΠΑΣΕΒΕ. Τι είναι αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι δυνατόν οι φοροτεχνικοί οικονομολόγοι να είναι μέλη της κάποιας ομοσπονδίας, συνομοσπονδίας, άλλου φορέα? Αυτό δεν το καταλαβαίνω και ενδεχομένως δεν να μην μπορώ να θέλω το καταλάβω. Στα ερωτήματα που έχω κάνει εδώ και δύο χρόνια για αυτό το θέμα, δεν απαντήθηκε ποτέ. Μπορεί να είναι οικονομική. Μπορεί να είναι οικονομική λόγη και να μην θέλουν να το δουν. Απλά όμως, επειδή ανέφερα στην προηγούμενη εισήγησή μου ότι και εμείς είμαστε επιστήμονες. Βεβαίως είμαστε επιστήμονες. Δεν έχουμε καμία σχέση, χωρίς να θέλω να ομοιώσω,
με τον εμπορικό κλάδο. Ο εμπορικός κλάδος έχει τις ομοσπονδίες. Μα είναι εμείς σε άλλο πράγμα, ξένο πράγμα. Ο φορέας μας είναι το οικονομικό μιλητήριο. Δεν είναι θέμα μείωσης. Είναι το οικονομικό μιλητήριο. Δεν έχουμε καμία σχέση με τις ομοσπονδίες και τις ομοσπονδίες. Οι δικηγορικοί σύλλογοι, ο ιατρικός σύλλογος δηλαδή ή το τεχνικό επιμελητήριο πρέπει να έχει σχέση με τους επαγγελματίες. Είναι δυνατόν? Και πάμε και στην τρίτη ερώτηση για να κλείσουμε το κομμάτι, γιατί νομίζω σας κουράσαμε λίγο. Αν και είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα συζητάμε τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, να μάθει ο κόσμος αρκετά πράγματα. Γιατί πρέπει να ψηφίσετε ΕΣΚΟ και να μην ψηφίσετε οποιαδήποτε άλλη παράταξη έξω από κομματικές παρατάξεις? Αυτό είναι το πιο κέριο ερώτημα. Είναι το τρίτο και βασικότερο. Να ρωτήσω τηλεθεατές μου, αγαπητοί μου τηλεθεατές, ποιες είναι οι παρατάξεις οι οποίες εδώ και τόσα χρόνια έχουν θέσεις, καρέκλες στην κεντρική διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου και δεν έχουν πράξει απολύτως τίποτα? Δεν θα ονοματίσω, μην με περιμένετε να πω ονόματα, απλά θα πω ότι οι δύο παλαιότερες παρατάξεις ανεξάρτητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κατεβαίνουν στις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου έχουν έδρα και θέση και γνώμη και άποψη και φωνή στην κεντρική διοίκηση από το 2000 ίσως και πιο πριν. Μήπως τις ακούσατε? Γιατί εγώ δεν τις άκουσα. Εδώ και 20 χρόνια η φωνή τους δεν έχει ακουστεί. Δεν έχει βγει παρά έξω, δεν έχουν κάνει το παραμικρό, δεν έχουν πράξει το παραμικρό. Αυτές είναι οι παρατάξεις παλιές. Για τις νεότερες έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, αλλά νομίζω μετά τις εκλογές έχουμε να πούμε αρκετά. Εμείς είμαστε αυτοί που ιδρυθήκαμε πριν από 3,5 χρόνια. Είμαστε αυτοί που ήμασταν μπροστάριδες. Θυμάστε τότε που λέγανε οι λογιστές στους δρόμους. Το Γενάρη του 2014 λοιπόν είμαστε οι πρώτοι που κατεβήκαμε στους δρόμους. Οι πρώτοι που παρασύραμε και κάποιους άλλους να βγουν και αυτοί στους δρόμους. Οι πρώτοι που μιλήσαμε με τον Υπουργό τότε, τον κύριο Μαυραγάνη. Οι πρώτοι που ανεβήκαμε και καταθέσαμε υπόμνημα εναντίον των προστήμων. Για να μην ξεχνάμε, δεν πρέπει να είναι θολή η μνήμη μας. Πρέπει να θυμόμαστε πολύ καλά τι έχει συμβεί ένα και δύο και τρία και τέσσερα χρόνια πριν. Το υπόμνημα αυτό έγινε πράξη και έγινε νόμος και μειώθηκαν τα πρόστιμα στο ελάχιστο. Ήμασταν οι πρώτοι που βγήκαμε απέναντι στον κύριο Κατρούγκαλο για το περιβόητο ασφαλιστικό. Αυτοί που κάναμε κατάληψη και στην εφορία και στην ΔΕΠΣΙΛΟΝ Πειραιά και στην Νέα Ιωνία και στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Γενική Γραμματεία και ήμασταν δίπλα προς τιμή του στον κύριο Κόλλια, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, που τον στηρίξαμε και ακολουθήσαμε όλες τις κινήσεις. Άλλοι ήταν αυτοί που δεν ήρθανε. Είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα, έτσι, πρόεδρε, αυτοί που ζητάνε την ψήφιση σας σήμερα. Και όχι μόνο, καπελώνουν και τους φοροτέχνες με αποκλειστικότητες και ορισμένες άλλες κινήσεις. Λες και ο άλλος ο κόσμος, ναι, δεν ασχολείται με τα προβλήματα. Θα το συζητήσουμε και τα προβλήματα μόνο τα διεκπαιρεώνει ένας φορέας. Αυτό είναι λίγο αδιανόητο και αν θέλετε υποκριτικό. Αυτές είναι οι τρεις βασικές ερωτήσεις, ναι, που έπρεπε να πάρουν απάντηση νομίζω από μένα. Να ηρεμήσει λίγο ο κόσμος και να μιλήσουμε λίγο φορολογικά. Εγώ θα ήθελα πριν περάσουμε στην φορολογική ενημέρωση να μας πείτε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των τηλεθεατών με την ΕΣΚΟ. Ναι, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 210-49-69-463 και 210-45-10802. Τα γραφεία της ΕΣΚΟ είναι Φιλιππίνων 16, στο κέντρο του Πειραιά. Και από εκεί και πέρα είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε και να λύσουμε οποιασδήποτε απορίες και ερωτήσεις έχετε. Όλη η ομάδα, ο αντιπρόεδρος ο Τζιρίδας ο Μπάμπης που δεν είναι απόψε μαζί μας. Ήταν όμως κοντά μας στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι, ο γενικός μας γραμματέας ο Θανάσης Παπαθανασίου. Οι δυο δάσκαλοι της ΕΣΚΟ και όλου του κλάδου, ο Μανούσος Ντουκάκης και ο Ρέσος Σεϊμένης, και από εκεί πέρα ένα επιτελείο χρυσών, πραγματικά το λέω και το εννοώ, χρυσών συναδέλφων
οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε θέμα. Μετά το διάλειμμα έχω υποχρέωση, ιερή υποχρέωση, να αναφέρω όλους τους υποψηφίους μας έναν προς έναν, γιατί είναι πολύ μεγάλη μας τιμή πραγματικά που είναι μαζί μας και είναι στο ψηφοδελτίο μας. Και θα το σκανάρουμε κιόλας να το δείξουμε και στους τηλεθεατές. Δεν ξέρω, κυρία Φιλοθέη, αν πρέπει να προχωρήσουμε σε θέματα φορολογικής. Ναι, να προχωρήσουμε. Ίδης, νομίζω ώστε να υπάρχει. Κουράσαμε τον κόσμο. Ναι. Νομίζω κουράσαμε τον κόσμο με το επιμελητήριο. Κύριε Παπαθανασίου, ναι. Θα μας πείτε δύο λόγια για το πρόστιμο του κώδικα, ένα θέμα που. Βεβαίως. Λοιπόν, απλά και αυτό. Μόνο. Επειδή υπάρχουν και ατυχείς άλλοι έλεγχοι, έχω στα χέρια μου ένα πρόστιμο. Ατυχές βέβαια, γιατί. Η αιτιολογία η οποία αναφέρεται δεν συνάδει με τις κείμενες διατάξεις. Όταν δεν εκδίδεται ένα στοιχείο, έτσι αναφέρεται εδώ, δεν εκδόθηκε ένα στοιχείο. Λοιπόν, υπάρχει η παράβαση, ναι, της μη έκδοσης μιας απόδειξης ή ενός τιμολογίου. Μια παράβαση που για τα προγραφικά βιβλία είναι 250 ευρώ. Για τα διπλογραφικά είναι 500. Τρεις κατηγορίες είναι 500. Και ανάλογα αν υπάρχει υποτροπή ή όχι. Εδώ η συγκεκριμένη η ελεγκτική διαδικασία και οι συγκεκριμένοι ελεγκτές, τρεις, να είναι καλά οι άνθρωποι. Είναι από το ΣΔΟΕ. Λοιπόν, από το ΣΔΟΕ. Αθηνών ΣΔΟΕ. Από το ΣΔΟΕ Αθηνών. Αθηνών, βεβαίως. Προσήλθαν σε μια επιχείρηση. Έκαναν τον έλεγχο, διαπίστωσαν ότι ένα προϊόν δεν είχε το τιμολόγιο μαζί και όλος παραδόξως επέβαλαν ένα πρόστιμο 2.500 ευρώ 2.500. Για ποια παράβαση, ακούστε την παράβαση, μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του νόμου 4174 του 13, ναι, υποχρέωση αγορά. Τι είναι αυτή η υποχρέωση? Αγορά αγαθών αξίας 326 ευρώ, χωρίς φορολογικό στοιχείο. Μη δημιουργία αρχείου ή έκδοση δικών του στοιχείων ή ενημέρωση του αντισφαλωμένου. Πού το ακούσατε αυτό? Υπάρχει κάποια διδάξη τέτοια γιατί δεν την ξέρουμε κι εμείς? Στο 13-23 υπήρχε. Μα είναι δυνατόν και σε αυτή την παράβαση να επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ? Η διαδικασία και ο νόμος τι λέει? Όπως μας βολεύει. Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει έλεγχος, εάν δεν υπάρχουν τα αρχεία στην έδρα της επιχείρησης, είναι υποχρεωμένος μετά από κλήση ο εργοδότης ή αν θέλετε ο φορολογούμενος να τα προσκομίσει εντός 5 ημερών στην αρμόδια ελεγκτική αρχή. Εδώ δεν εφαρμόστηκε καθόλου αυτό. Εδώ ταυτόχρονα και στην ίδια στιγμή επέβαλαν πρόστιμο 2.500 ευρώ. Και τρέχει τώρα ο φορολογούμενος στα δικαστήρια για να κυρώσει το πρόστιμο αυτό από μια αυλεψία ή ατυχία, αν θέλετε, των ελεγκτών. Αυτά, φίλοι μου, κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνώση στο αντικείμενο. Και γι' αυτό καλό το Υπουργείο Πολιτικών. Είναι η λυπής επιμόρφωση, Θανάση, όπως το λέμε και το δεν φωνάζουμε. Δεν θα διαφωνήσω, Πρόεδρε, αλλά. Γι' αυτό φωνάζουμε ότι και η εφοριακή δεν είναι απέναντί μας, είναι δίπλα μας. Και πρέπει συνεχώς να επιμορφώνονται. Γιατί στα σεμινάρια μας έρχονται συνέχεια? Γιατί δεν έχουν ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών? Γιατί δεν ήθελε το Υπουργείο Οικονομικών να ενημερώσει τους ανθρώπους αυτούς ώστε να ξέρουν ποια θα είναι η παράβαση σωστή που θα επιβάλλουν? Βέβαια, να συμπληρώσω εδώ, γιατί ενδεχομένως να θεωρείτε ότι αυτό που λέμε είναι στον αέρα. Είναι αυτή εδώ η. Δεν φαίνεται. Η κλίση, η επιβολή του προστίμου, ναι, η παράβαση. Λοιπόν, καλά, που δεν έτσι, και ποτέ δεν παρουσιάζουμε είναι στη διάθεση. Πλαστά στοιχεία δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι στη διάθεση του καθενός. Ωραία, να προχωρήσουμε λοιπόν, λιγάκι. Να προχωρήσουμε παρακάτω και να πούμε ότι ενδέχεται στο άμεσο, στο επόμενο χρονικό διάστημα η επανέναρξη των 120 δόσεων πλέον. Καλά. Γιατί υπάρχει προσδιαβόλευση στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί από τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Αλεξιάδη. Αλλά σε αυτές τις, αν βέβαια ευοδοθεί και υπάρξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για αυτή τη ρύθμιση.
Αισιόδοξο σε βρίσκω. Όχι, δεν μου είναι το θέμα. Απλά το αναλύω. Σε βρίσκω αισιόδοξο. Το λέω γιατί επειδή υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις στο υποδιαβούλευτο νομοσχέδιο, πρέπει να το αναφέρουμε για να υπάρχει και ανάγκη να κάνουμε μια παρέμβαση. Συγγνώμη λιγάκι, να πούμε ότι βέβαια αυτές οι 120 δόσεις από ό,τι έχει λεχθεί θα ξεκινάνε από τον αριθμό των 12. Και όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των δόσεων, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το κούρεμα που θα αφορά τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Βέβαια. Μετά να πάμε στο... Να κάνω μια παρένθεση. Πείτε μας, κύριε Ζανή. Γρήγορη, έτσι, για να χαμογελάσουμε λίγο. Ο κύριος Αλεξιάδης την προηγούμενη Παρασκευή καρατομήθηκε. Ναι. Την πρόταση αυτή την είχε κάνει ο ίδιος ο κύριος Αλεξιάδης. Ναι, ο ίδιος. Και επειδή καρατομήθηκε, το Σάββατο το πρωί που κατατέθηκαν τα ψηφοδέλτια στο Οικονομικό Επιμελητήριο, θεώρησε σωστό να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Υπουργέ, ήσουν 3 χρόνια υφυπουργός οικονομικών στο Οικονομικό Επιμελητήριο, το πεταμένο θυμήθηκες να ξαβάλεις υποψηφιότητα. Ήμαρτον, κύριε Υπουργέ. Τρίφωνα, ήμαρτον. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή. Να προχωρήσουμε, κυρία Μακρυδάκη, στην κύριε ενημέρωση. Ας πούμε ότι μέχρι 31 δεκάπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος παραγραφής πολλών υποθέσεων. Από λίστα Λαγκάρντ μέχρι λίστες Μπόργενς και όλες οι λίστες οι οποίες έχουν φτάσει στο Υπουργείο Οικονομικών κατά καιρούς. Βέβαια, το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι στιγμής δεν είχε την πρόθεση, αν θέλετε, να επισπεύσει τους ελέγχους των φορολογουμένων αυτών οι οποίοι ήταν στις λίστες που προαναφέραμε. Άρα υπάρχει τεράστιος κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων, παραβάσεων πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Και να πούμε ότι σήμερα άκουγα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ότι έκαναν κατάσχεση σε έναν ιδιώτη το ακίνητό του για μια οφειλή 380 ευρώ. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Μα είχαν πει και σε προηγούμενη εκπομπή, κυρία. Και μιλάμε τώρα για παραγραφή αδικημάτων πολλών εκατομμυρίων. Βεβαίως. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ενσκύψει τελευταία είναι πάλι προς το νομοσχέδιο προς διαβούλευση. Είναι για τις δηλώσεις, για τις ενάρξεις των επιχειρήσεων. Όπως είχε πει ο κύριος Αλεξιάδης, το προβλέπει γι' αυτό μέσα στο νομοσχέδιο, ότι δεν θα προστρέχουμε στις εφορίες με ένα κάρο δικαιολογητικά για την έναρξη, παρά θα γίνεται με μία απεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονικά. Βέβαια. Από το κινητό με μια ειδική εφαρμογή που θα ξεκινήσει. Να δούμε. Η κατάργηση βέβαια αυτών των δικαιολογητικών είναι προς το καλό της αγοράς, της κοινωνίας, των ημών των φοροτεχνικών, των λογιστών, αν θέλετε περισσότερο. Γιατί μας βγάζει από χρόνο και κόπο. Γιατί είμαστε κάθε μέρα στις εφορίες, στην ουρά. Θέλουμε να δικαιολογούμε και εμείς υποθέσεις. Είναι πολύ μακρινό το μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, επειδή. Εγώ νομίζω ότι θα λέει τρέχει. Κύριε Πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένος να τελώ πάντοτε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών και να διαβάζω ή αν θέλει να μελετώ τα προσδοκόμενα. Και εν πάση περιπτώσει, σαν ιδέες ακούγονται καλές. Τώρα, κατά πόσον θα υλοποιηθούν οι όχι. Είναι ιδέες που είχαμε προτείνει το 2009 και 2010 και 2011 εμείς και τις ξανά είχαμε προτείνει και ξανά και δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα. Δυστυχώς είμαστε, διαλύπηση είμαστε. Να πούμε λιγάκι εδώ ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Γιώργος Πιτσιλής, καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα αφορούν τη διακοπή των εργασιών. Κύριε Ίσαρη, η θέση σας πάνω σε αυτό. Είναι ένα θέμα που το έχουμε αναλάβει με το Θανάση δυο μας. Ναι. Ο Μπάμπης ο Τζιρίδας μάλιστα δεν είχε έρθει στις 2 συναντήσεις, 3 που κάναμε. Και με τον κύριο Πιτσιλή και 3 φορές έχουμε πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, θυμάμαι καλά, ανάσημο. Ναι, ναι. Γιατί είχαμε την πρόσβαση και τον τρόπο τέλος πάντων να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Πολύ ωραία. Συζητήσαμε το θέμα αυτό από το Φεβρουάριο μήνα.
τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Έπρεπε να περάσουν 10 ολόκληροι μήνες για να καταλάβει ο κύριος Πιτσιλής ότι κάτι δεν δουλεύει σωστά. Και λυπάμαι που το λέω, συνάδελφε Βασίλη Καμπάνη, μόνο εσύ έκανες προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος και να βγάλουν τη διαταγή ή την εγκύκλιο, τέλος πάντων, για τις εκπρόθεσμες διακοπές. Για ποιο λόγο δηλαδή αυτή η ανακοίνωση και το καπέλωμα ότι μετά από προσπάθειες μόνο της ΠΟΦΕ καταφέραμε να βγάλουμε αυτή, είναι κατόρθωμα? 10 μήνες ολόκληροι δεν έχει γίνει μία διακοπή εταιρείας. Είναι κατόρθωμα αυτό, κύριε Πιτσιλή? Εγώ λυπάμαι που το λέω, αλλά αν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς, το 2040 θα έχει φτιάξει το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα. Μα είναι δυνατόν? Δεν ξέρω αν μιλάω πολύ έντονα και κατακρίνω έντονα, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι τέλος Φεβρουαρίου δόθηκε η τελευταία παράταση για την εκπρόθεσμη διακοπή και έπρεπε να περάσουν 10 ολόκληροι μήνες για να ψηφιστεί μια διαταγή. Είναι τρελό, πραγματικά απαλαβώ. Δεν ξέρω, Θανάση μου, δεν ξέρω αν έχω δίκιο. Εγώ είμαι εξωφρενών με αυτό το θέμα. Πρόεδρε, όπως γνωρίζεις, επειδή οι προσπάθειές μας ήταν κοινές και δεν θέλω να απαξιώσω κανένα συνάδελφο ή όχι, και ούτε θα πάρουμε εμείς τη δόξα αν πούμε ότι πήγαμε ή δεν πήγαμε, γιατί κάποιοι άλλοι την επεδίωξαν. Εμείς όμως, παρόλο που κάναμε το καθήκον μας, εκπροσωπούσαμε όλους τους συναδέλφους. Δεν διαχωρίσαμε ούτε παρατάξεις. Ούτε μα βγήκαμε ποτέ να κάνουμε φαφάρες ότι κάναμε, δείξαμε, καταφέραμε, δεν καταφέραμε κλπ? Όχι σε καμία περίπτωση, και δεν είχαμε ανάγκη να το κάνουμε, γιατί δεν ήταν αποκλειστικά έργο δικό μας. Είναι έργο όλων των συναδέλφων φοροτεχνικών, γιατί όλοι έχουν τα ίδια προβλήματα. Έτσι ακριβώς. Όλοι έχουμε τους ίδιους προβληματισμούς. Δηλαδή, όταν εγώ πω ότι πήγα και διεκπαιρέωσα ένα θέμα, θα πάρω τη δόξα. Ωραία, πάρτε τη. Πάρτε τη δόξα. Εμείς δεν τα θέλουμε. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να αγωνιζόμαστε δίπλα-δίπλα με τους συναδέλφους. Δυστυχώς είναι θέμα εκλογών τώρα. Ήταν ευκαιρία να το βγάλουμε για να το προωθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, μπάστε περιπτώσει, επειδή είναι υποκριτική. Βασίλη μου, είναι αμαρτία από τον Θεό. Καταφέραμε κάτι, ας το καταφέραμε όλοι μαζί. Πρέπει να το καταφέρει η ΠΟΦΕ, δηλαδή, σώνει και καλά. Και δεν θα... θα το σχολιάσω βέβαια, γιατί κάποιος άλλος συνάδελφος από την επαρχία σχολίασε το γεγονός και είπε ότι την επιτυχία την διεκδικούν πάρα πολύ. Αυτό βέβαια όχι ότι μας ενόχλησε, απλά θέλω να πω στον συνάδελφο αυτόν ότι επειδή ο συνάδελφος δεν μετέχει των πραγμάτων στην Αθήνα, αρκείται μόνο στην επαρχία και κάνει δηλώσεις εκ του μακρόθεν. Συνάδελφε, δεν είναι έτσι. Πραγματικά, οι επιτυχίες δεν έχουν πολλούς πατεράδες. Επειδή ξέρω για ποιον συνάδελφο μιλάς, Θανάση μου, εκ του μακρόθεν μιλάει, εκ του μακρόθεν κάνει ό,τι κάνει, υποψήφιος στο Οικονομικό Επιμελητήριο είναι στο νομό Αττικής όμως. Γιατί, κύριε μου, είσαι στο νομό Αττικής? Τι δουλειά έχεις στο νομό Αττικής? Εν πάση περιπτώσει, επειδή εμείς δεν κρίνουμε ούτε τις προθέσεις του καθενός, ούτε τις ιδεολογίες. Η ιδεολογία δικιά μας είναι μία. Το πρόβλημα του κλάδου μας. Το πρόβλημα των φοροτεχνικών. Το πρόβλημα που μας αγγίζει καθημερινώς. Οι λογιστές που γογγίζουν για την διεκπαιρέωση και διεκπαιρέωση των εργασιών των πελατών μας. Δεν είναι αποκλειστικά δικιά μας η υποχρέωση. Είναι η υποχρέωση των πελατών μας. Αφορά την κοινωνία, αφορά την αγορά, αφορά τον κόσμο. Εμείς προς αυτή την κατεύθυνση δίνουμε το στόχο και το λόγο. Και αφορά και φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες. Όταν μιλάμε για αγορά, εννοούμε ότι όλες οι οντότητες εντάσσονται μέσα σε αυτήν την αγορά. Να πούμε λοιπόν ότι οι προϋποθέσεις για τις εκπρόθεσμες διακοπές, από ό,τι αναφέρει το δελτίο τύπου, είναι να μην διαθέτουν αποθέματα πάγια ή εμπορεύσιμα, να μην υπάρχουν χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις όταν πρόκειται για εταιρείες ή λοιπά νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο καθάρισης,
Και τέλος, ειδικά για τα υπόχρεια εγγραφή στο ΓΕΜΗ νομικά πρόσωπα, η ημερομηνία του πραγματικού χρόνου πάυσης εργασιών ανάγεται σε ημερομηνία πριν την 15η Φεβρουαρίου του 2013. Η δήλωση διακοπής πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών στην εφορία. Διαφορετικά υπάρχει το πρόστιμο των 100 ευρώ. Και ανάλογα η διαδικασία προχωρά με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση. Εγώ έχω μια ερώτηση εδώ που δεν μου έχει απαντηθεί. Εάν ένα νομικό πρόσωπο έχει κάνει διαγωνισμό χρέους 100 δόσεις, σημαίνει, έτσι όπως ακούγεται, ναι, ότι δεν θα μπορεί να κάνει διακοπή. Σωστά. Θα πρέπει να τελειώσουν οι 100 δόσεις, να μην έχει καμία οικονομική υποχρέωση για να μπορέσει να κάνει διακοπή. Δεν ξέρω, Πρόεδρε, αν θα βγει διευκρινιστική εγκυκλιοσύνη. Θα βγει εγκυκλιοσύνη. Έτσι όπως είναι, δεν λέει τίποτα. Όπως είναι διαδεδομένο το δελτίο τύπου, δεν έχει κανένα νόημα. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Περιμένω εδώ την εγκύκλιο. Είναι ένα σημαντικό σημείο. Ένα νομικό πρόσωπο που έχει κάνει πάυση συναλλαγών από το 2008-2009, ας πούμε, είχε κάποια χρέη και με τον νόμο του 2013 έκανε 100 δόσεις διακανονισμό. Οι 100 δόσεις τελειώνουν το 2018. Δεν θα μπορεί να κάνει διακοπή. Τι νόημα έχει τότε να συζητάμε για υπρόθεσμη διακοπή ή όχι? Ένα άλλο θέμα. Αύριο, 15 Δεκάτου, λήγει η προθεσμία της υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού μετά από την παράταση που δόθηκε λόγω των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί κατά την υποβολή μεταξύ τις τελευταίες ημέρες στο Εργάνη, στο σύστημα Εργάνη. Για τα προνομιακά καθεστώτα τώρα, ένα πολύ μεγάλο θέμα που μας ρωτάτε διαρκώς και θα θέλατε να σας πούμε 2-3 πράγματα. Κύριε Παπαθανασίου, παρακαλώ. Θα με βοηθήσετε. Λοιπόν, βεβαίως. Όπως γνωρίζουμε εδώ και κάποια χρόνια, τελευταία πενταετία ιδίως, ναι, με την κρίση και την αλλεπάλληλη αλλαγή κλίμακας, φορολογικής κλίμακας και τελευταία κλίμακα η οποία επηρεάζει και το ασφαλιστικό θέμα, πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν φύγει και έχουν πάει σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Για να το πούμε και συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε στην Κύπρο και στη Βουλγαρία. Επειδή υπάρχουν κάποιες διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν για τα καθεστώτα αυτά και γενικά ποιος φορολογείται στην Ελλάδα ή όχι, το Υπουργείο Οικονομικών θα ξεκινήσει ελέγχος. Και θα ξεκινήσει ελέγχος για αυτές τις εταιρείες, διότι επειδή υπάρχει κάποια διάταξη η οποία λέει για να είναι μια εταιρεία φορολογητέα στην Ελλάδα, πρέπει να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο στη χώρα, εδώ στην Ελλάδα δηλαδή. Να ασκείται η πραγματική διοίκηση στη χώρα εδώ. Να υπάρχουν εταιρικές εγκαταστάσεις. Να υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί. Να υπάρχει η φορολογική κατοικία των μελών του Διοικητικού Συμβούλου αν είναι ανώνυμη εταιρεία ή διαχειριστή αν είναι ΕΠΕ ή ατομικής επιχείρησης αν είναι ατομική επιχείρηση. Επειδή όμως προβλέπεται στο 41-74 η δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης κατά τον περιορισμό του φόρου να αγνοεί κάθε τεχνητή διαθέτηση ή σειρά διαθετήσεων που προβλέπει σε αποφυγή της φορολογίας και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, αυτά τα πλεονεκτήματα πλέον το Υπουργείο Οικονομικών τα έχει υποβαθμίσει. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και χώρες οι οποίες μπορούν να ασκήσουν μια καλή φορολογική πολιτική ή αν θέλετε να δεχτούν τις επιχειρήσεις αυτές με το προνοιακό καθεστώς. Όταν όμως τηρούνται τα κριτήρια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε, ενώ η έδρα της επιχείρησης είναι για φορολογικούς λόγους στη Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη, όλες οι συναλλαγές γίνονται στην Ελλάδα. Όλες οι κινήσεις γίνονται στην Ελλάδα. Αυτές οι εταιρείες, αυτές οι επιχειρήσεις θα ελεγχθούν εξονυχιστικά. Ας μην παραπλανούμε τα πλέον, γιατί υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι οι οποίοι μέσω των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης προβάλλουν αυτό το έργο ως
κάτι πρωτόγνωρο. Θα με επιτρέψετε να πω εδώ, κύριε Παπαθανασίου, παρακαλώ, ότι υπάρχουν και πολλά λογιστικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς, που προτρέπουν τους πελάτες αυτό να αλλάξουν έδρα δυστυχώς και να τη μεταφέρουν στην Βουλγαρία. Γι' αυτό προτείνω λοιπόν η σχετική επιλογή να γίνεται στοχευμένα και με ευθύνη. Να μην παίρνουμε τον κόσμο στο λαιμό μας. Γιατί μόνο εμείς οι φοροτεχνικοί λογιστές μπορούμε να ξέρουμε το τι κίνδυνο διατρέχουν οι επιχειρήσεις αυτές πηγαίνοντας στην Βουλγαρία ή στην Κύπρο ανάλογα και η έδρα τους είναι εδώ στην Ελλάδα ή αν θέλετε η κατοικία τους ή οι συνεδριάσεις. Συναλλαγές όλες. Μπάση περιπτώσει. 13.000 επιχειρήσεις είναι στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών. Εγώ το λέω, το ξέρω καλά, το αναφέρω να τα ακούσουν οι τηλεθεατές και όλοι οι επαγγελματίες που έχουν κάνει τέτοια βήματα. Προσέξτε καλά. Από 1η-1η του 2017 το Υπουργείο Οικονομικών θα παίρνει πλήρης, μα πλήρης αναφορά για τους λογαριασμούς τους τραπεζικούς που ανοίγονται σε αυτές τις χώρες. Εάν έχει στα χέρια του το Υπουργείο Οικονομικών τον Ίσαρη τον Δημήτρη που είχε ανοίξει στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία τον τάδε λογαριασμό, στον οποίο λογαριασμό πέφτουν έσοδα ετησίως 1 εκατομμύριο ευρώ, μακάρι να γινότανε, αλλά λέμε τώρα, είναι κατευθείαν στο στόχαστρο. Με ποιες εταιρείες συνδέεται ο Ίσαρης ο Δημήτρης, με αυτήν και με αυτήν και με αυτήν. Κατευθείαν πάνε για έλεγχο. Προσέξτε. Εγώ το φωνάζω, το λέω σε όλους τους πελάτες μου και σε όλο τον κόσμο ότι το Υπουργείο Οικονομικών επειδή θέλει χρήματα, επειδή αναζητάει χρήματα με κάθε τρόπο, δεν μπορείτε να καθαρίσετε σε καμία περίπτωση εύκολα. Θα τρέχουμε στα δικαστήρια για παραβάσεις τις οποίες γνωρίζαμε και όμως τις κάναμε. Πράγμα το οποίο είναι και δυσβάστακτο και χρηματικά απρόβλεπτο. Προσοχή λοιπόν μεγάλη σε ποιους απευθύνεστε, ποιους ρωτάτε, ποιους εμπιστεύεστε, ψάξτε το λίγο καλύτερα. Η ΠΕΦΕ είναι πάντα δίπλα σας, καλείτε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή στο 210-61-24-910 ή στέλνετε email στο pefe1996@hotmail.com και η ESCO μαζί σας. Αναμένουμε τη στήριξή σας στις 11 Δεκεμβρίου στις εκλογές. Για οτιδήποτε θελήσετε θα καλέσετε στο 210-49-69-463 και στο 210-45-10-802. Μαζί σας ζωντανά μέχρι τις 10.30 θα προχωρήσουμε σε ένα 5-λεπτό μικρό διάλειμμα. Μπορείτε να καλέσετε για να μας μιλήσετε ζωντανά στο 90-11-40-40-10. Τα ξαναλέμε λοιπόν σε 5 λεπτά. Ξέρετε τι είναι το ιαλουρονικό οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το ιαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας με αποτέλεσμα οι τριβές και οι φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς τώρα ήρθε το Ιαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό ιαλουρονικό οξύ που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάται πλήρως, πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις σκουριασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρόν, το ιαλουρονικό μου. Εμπιστευτείτε το. Ιαλουρόν, λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης. Άγχο.
άγχος, στρες, κακή διάθεση, αδιαφορία για τη ζωή, συναισθηματικά προβλήματα. Τώρα υπάρχει το Κλαμίν, το ισχυρότερο φυσικό ενισχυτικό της καλής διάθεσης χωρίς παρενέργειες και εθισμούς. Ενεργοποιεί τα θετικά συναισθήματα, βελτιώνει τη μνήμη, ενισχύει εντυπωσιακά τη συναισθηματική επικοινωνία και τη λίμπιντο. Κλαμίν, το ισχυρότερο ελιξίριο ευεξίας και καλής διάθεσης είναι τώρα εδώ. Με το Κλαμίν είμαι πάντα νέος και αντιμετωπίζω τη ζωή με κέφι και αισιοδοξία. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Θα με θυμηθείτε. Κλαμίν. Λίγες σταγόνες την ημέρα και ξεχάστε φυσικά άγχος, στρες, αρνητικά συναισθήματα. Έχετε ζωάκι, κρατήστε το πάντα σε φόρμα με Ιαλουρόν Πετ. Για τις αρθρώσεις, την καρδιά, τα μάτια και το τρίχωμα, Ιαλουρόν Πετ. Λίγες σταγόνες την ημέρα και τα αγαπημένα μας ζωάκια θα είναι δραστήρια και υγιή μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ιαλουρόν Πετ. Το έχουν ανάγκη. Εσείς θέλετε πρόσωπο νεανικό και λαμπερό, χωρίς ρητίδες. Τώρα μπορείτε. Με το χρυσό πρόγραμμα ομορφιάς της Beauty Carat για πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Το χρυσό πρόγραμμα ομορφιάς της Beauty Carat περιλαμβάνει ένα καθαριστικό προσώπου, την ειδική μάσκα για βαθύ καθαρισμό, την ειδική αντιρρητηδική κρέμα Botox Effects με αντιλιακό δείκτη προστασίας, την ειδική κρέμα Wrinkle Filler για απευθείας εφαρμογή στην καρδιά των ρητίδων. Ένα ωρό λάμψης και άμεσης νεότητας με σκόνη χρυσού και το ειδικό ρολόν τόνωσης και ενυδάτωσης των ματιών. Μαζί η ειδική κορδέλα μαλλιών και το σφουγγάρι καθαρισμού. Συνολικά 8 προϊόντα. Τα ενεργά συστατικά του δρούν κατευθείαν στην καρδιά των ρητίδων με αποτέλεσμα ορατή νεότητα και λάμψη στο πρόσωπό σας εγγυημένα. Διαφορά από την πρώτη μέρα. Εφαρμόσαμε ολόκληρο το πρόγραμμα στο μισό πρόσωπο και δείτε πώς οι ρητίδες μειώθηκαν και οι λεπτές γραμμές έκφρασης εξαφανίστηκαν. Ακόμη και σε τοπικό σημείο που είχα κάποιες ρητιδούλες, εξαφανίστηκαν. Απίστευτο! Είναι γεγονός. Πρόσωπο πιο απαλό, πιο όμορφο και λαμπερό από την πρώτη κιόλας ημέρα. Ένα καινούριο πρόσωπο. Τα 8 προϊόντα της σειράς σας προσφέρονται σε ειδική τιμή γνωριμίας μόνο με 54,90 με εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Το πρόσωπό μου άλλαξε. Τα λατρεύω. Τηλεφωνήστε τώρα. 211-800-805. Συχνά με ρωτούν τι κάνω και είμαι τόσο λαμπερή. Το μυστικό μου, Beauty Carat. Το εγγυώμαι και το υπογράφω. Πολλοί με ρωτάνε, θα δω πραγματικά αποτελέσματα. Μια δοκιμή θα σας πείσει. Βιγιάννα, η απόλυτη εσωτερική ενυδάτωση για αντιρρητηδική προστασία και νεανική επιδερμίδα για πάντα. Λίγες σταγόνες την ημέρα και θα ξανααγαπήσετε τον καθρέφτη σας. Με το Βιγιάννα κέρδισα τη μόνιμη φυσική εσωτερική ενυδάτωση της επιδερμίδας μου. Βιγιάννα, η επανάσταση στην ενυδάτωση της επιδερμίδας. Ξέρετε τι είναι το Ιαλουρονικό Οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το Ιαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας με αποτέλεσμα οι τριβές και φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς, τώρα ήρθε το Ιαλουρόν. Το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό Ιαλουρονικό Οξύ, που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάται πλήρως. Πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή. Και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις σκουριασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρόν, το Ιαλουρονικό μου. Εμπιστευτείτε το. Ιαλουρόν. Λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης. Άγχος, στρες, κακή διάθεση, αδιαφορία για τη ζωή, συναισθηματικά προβλήματα. Τώρα υπάρχει το Κλαμίν, το ισχυρότερο φυσικό ενισχυτικό της καλής διάθεσης χωρίς παρενέργειες και εθισμούς. Ενεργοποιεί τα θετικά συναισθήματα, βελτιώνει τη μνήμη, ενισχύει εντυπωσιακά τη συναισθηματική επικοινωνία και τη λίμπιντο. Κλαμίν, το ισχυρότερο ελιξίριο ευεξίας και καλής διάθεσης είναι τώρα εδώ. Με το Κλαμίν είμαι πάντα νέος και αντιμετωπίζω τη ζωή με κέφι και αισιοδοξία. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Θα με θυμηθείτε. Κλαμίν. Λίγες σταγόνες την ημέρα και ξεχάστε φυσικά άγχος, στρες, αρνητικά συναισθήματα.
Έχετε ζωάκι, κρατήστε το πάντα σε φόρμα με Hyaluron Pet. Για τις αρθρώσεις, την καρδιά, τα μάτια και το τρίχωμα, Hyaluron Pet. Λίγες σταγόνες την ημέρα και τα αγαπημένα μας ζωάκια θα είναι δραστήρια και υγιή μέχρι τα βαθιά γεράματα. Hyaluron Pet. Το έχουν ανάγκη. Εσείς θέλετε πρόσωπο νεανικό και λαμπερό, χωρίς ρητίδες? Τώρα μπορείτε. Με το χρυσό πρόγραμμα ομορφιάς της Beauty Carat για πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Το χρυσό πρόγραμμα ομορφιάς της Beauty Carat περιλαμβάνει ένα καθαριστικό προσώπου, την ειδική μάσκα για βαθύ καθαρισμό, την ειδική αντιρρητηδική κρέμα Botox Effects με αντιλιακό δείκτη προστασίας, την ειδική κρέμα Wrinkle Filler για απευθείας εφαρμογή στην καρδιά των ρητίδων, ένα ωρό λάμψης και άμεσης νεότητας με σκόνη χρυσού και το ειδικό ρολόν τόνωση και ενυδάτωση των ματιών. Μαζί η ειδική κορδέλα μαλλιών και το σφουγγάρι καθαρισμού. Συνολικά 8 προϊόντα. Τα ενεργά συστατικά του δρουν κατευθείαν στην καρδιά των ρητίδων με αποτέλεσμα ορατή νεότητα και λάμψη στο πρόσωπό σας εγγυημένα. Διαφορά από την πρώτη μέρα. Εφαρμόσαμε ολόκληρο το πρόγραμμα στο μισό πρόσωπο και δείτε πώς οι ρητίδες μειώθηκαν και οι λεπτές γραμμές έκφρασης εξαφανίστηκαν. Ακόμη και σε τοπικό σημείο που είχα κάποιες ρητιδούλες, εξαφανίστηκαν. Απίστευτο! Είναι γεγονός. Πρόσωπο πιο απαλό, πιο όμορφο και λαμπερό από την πρώτη κιόλας ημέρα. Ένα καινούριο πρόσωπο. Τα 8 προϊόντα της σειράς σας προσφέρονται σε ειδική τιμή γνωριμίας μόνο με 54,90 με εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Το πρόσωπό μου άλλαξε. Τα λατρεύω. Τηλεφωνήστε τώρα. 211-800-805. Συχνά με ρωτούν τι κάνω και είμαι τόσο λαμπερή. Το μυστικό μου, Beauty Carat. Το εγγυώμαι και το υπογράφω. Πολλοί με ρωτάνε, θα δω πραγματικά αποτελέσματα? Μια δοκιμή θα σας πείσει. Βιγιάννα, η απόλυτη εσωτερική ενυδάτωση για αντιρρητηδική προστασία και νεανική επιδερμίδα για πάντα. Λίγες σταγόνες την ημέρα και θα ξανααγαπήσετε τον καθρέφτη σας. Με το Βιγιάννα κέρδισα τη μόνιμη φυσική εσωτερική ενυδάτωση της επιδερμίδας μου. Βιγιάννα, η επανάσταση στην ενυδάτωση της επιδερμίδας. Ξέρετε τι είναι το Ιαλουρονικό Οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το Ιαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας, με αποτέλεσμα οι τριβές και φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς τώρα ήρθε το Ιαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό Ιαλουρονικό Οξύ, που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάται πλήρως, πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις σκουριασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρόν, το Ιαλουρονικό μου. Εμπιστευτείτε το. Ιαλουρόν, λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης. Άγχος, στρες, κακή διάθεση, αδιαφορία για τη ζωή, συναισθηματικά προβλήματα. Τώρα υπάρχει το Κλαμίν, το ισχυρότερο φυσικό ενισχυτικό της καλής διάθεσης χωρίς παρενέργειες και εθισμούς. Ενεργοποιεί τα θετικά συναισθήματα, βελτιώνει τη μνήμη, ενισχύει εντυπωσιακά τη συναισθηματική επικοινωνία και τη λίμπιντο. Κλαμίν, το ισχυρότερο ελιξίριο ευεξίας και καλής διάθεσης είναι τώρα εδώ. Με το Κλαμίν είμαι πάντα νέος και αντιμετωπίζω τη ζωή με κέφι και αισιοδοξία. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Θα με θυμηθείτε. Κλαμίν. Λίγες σταγόνες την ημέρα και ξεχάστε φυσικά άγχος, στρες, αρνητικά συναισθήματα. Έχετε ζωάκι, κρατήστε το πάντα σε φόρμα με Hyaluron Pet. Για τις αρθρώσεις, την καρδιά, τα μάτια και το τρίχωμα, Hyaluron Pet. Λίγες σταγόνες την ημέρα και τα αγαπημένα μας ζωάκια θα είναι δραστήρια και υγιή μέχρι τα βαθιά γεράματα. Hyaluron Pet. Το έχουν ανάγκη. Εσείς θέλετε πρόσωπο νεανικό και λαμπερό, χωρίς ρητίδες? Τώρα μπορείτε. Με το χρυσό πρόγραμμα ομορφιάς της Beauty Carat για πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Το χρυσό πρόγραμμα ομορφιάς της Beauty Carat περιλαμβάνει ένα καθαριστικό προσώπου, την ειδική μάσκα για βαθύ καθαρισμό, την ειδική αντιρρητηδική κρέμα Botox Effects με αντιλιακό δείκτη προστασίας, την ειδική κρέμα Wrinkle Filler για απευθείας εφαρμογή στην καρδιά των ρητίδων, ένα ωρό λάμψης και άμεσης νεότητας με σκόνη χρυσού και το ειδικό
ειδικό ρολόν τόνωσης και ενυδάτωσης των ματιών. Μαζί η ειδική κορδέλα μαλλιών και το σφουγγάρι καθαρισμού. Συνολικά 8 προϊόντα. Τα ενεργά συστατικά του δρούν κατευθείαν στην καρδιά των ρητίδων με αποτέλεσμα ορατή νεότητα και λάμψη στο πρόσωπό σας εγγυημένα. Διαφορά από την πρώτη μέρα. Εφαρμόσαμε ολόκληρο το πρόγραμμα στο μισό πρόσωπο και δείτε πώς οι ρητίδες μειώθηκαν και οι λεπτές γραμμές έκφρασης εξαφανίστηκαν. Ακόμη και σε τοπικό σημείο που είχα κάποιες ρητιδούλες, εξαφανίστηκαν. Απίστευτο! Είναι γεγονός. Πρόσωπο πιο απαλό, πιο όμορφο και λαμπερό από την πρώτη κιόλας ημέρα. Ένα καινούριο πρόσωπο. Τα 8 προϊόντα της σειράς σας προσφέρονται σε ειδική τιμή γνωριμίας μόνο με 54,90 με εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Το πρόσωπό μου άλλαξε. Τα λατρεύω. Τηλεφωνήστε τώρα. 211-800-805. Συχνά με ρωτούν τι κάνω και είμαι τόσο λαμπερή. Το μυστικό μου, Beauty Carat. Το εγγυώμαι και το υπογράφω. Πολλοί με ρωτάνε, θα δω πραγματικά αποτελέσματα. Μια δοκιμή θα σας πείσει. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με πολλά φορολογικά ακόμα θέματα και να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα που μας έχετε θέσει. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γιαννάκος, κύριε Ίσαρη, κύριε Παπαθανασίου και κυρία Τσούβλου, είναι ένας αξιόλογος συνάδελφος που μας παρακολουθεί κάθε Δευτέρα. Μας έχει στείλει ένα ερώτημα, λογικά λέει θα μας έχει συμβεί. Ένας πελάτης ο οποίος έχει οφειλές ύψους 15.000, του δέσμευσαν το λογαριασμό, τον ενημέρωσαν από το τμήμα δικαστικό στην εφορία που ανήκει ότι πρέπει να πληρώσει πρώτα όλο το ποσό και έπειτα θα αποδεσμεύσει το λογαριασμό. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Μας ρωτάει αν υπάρχει κάποιος τρόπος επίλυσης του συγκεκριμένου θέματος. Δυστυχώς, κύριε Γιαννάκο, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να λυθεί το πρόβλημα. Κύριε και κυρία Τσούκλου, θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Ναι, να αναφέρω ότι μετά από κάποια σχετική διάταξη, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα, ή μάλλον πρόσφατα, με το νόμο 4337 του 2015, μάλιστα, έχει το δικαίωμα το Υπουργείο Οικονομικών να προσημειώσει ή, αν θέλετε, να δεσμεύσει λογαριασμούς και ισχύρας τρίτων. Είναι μια τέτοια περίπτωση η συγκεκριμένη που η τράπεζα κατόπιν εντολής του προϊσταμένου της ΔΟΗ δέσμευσε τον λογαριασμό του κυρίου. Δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα αυτό. Η λύση είναι η πληρωμή του λογαριασμού ούτως ώστε να αποδεσμευτεί ο λογαριασμός. Δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν αποδεσμεύεται. Έστω και αν κάνει η ρύθμιση σε δόσεις, αυτό δεν τον απαλλάσσει από την αποπληρωμή του. Και δεν αποδεσμεύεται ο λογαριασμός εάν δεν εξοφληθεί. Πολλοί τηλεθεατές βρίσκονται σε κατάσταση σύγχυσης και πανικού για το τι θα γίνει με το νέο ασφαλιστικό από 1η-1η του 2017. Ο κύριος Στράτος που διατηρεί κρεοπολείο παντοπολείο θα ήθελε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις για το ασφαλιστικό. Σαφέστατα κύριε Στράτο, να πούμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δυσίωνη για το τι θα συμβεί. Ακόμα δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο, κύριε Παπαθανασίου. Ναι, επειδή αναμένονται κάποιες διευκρινιστικές εγκύκλοι, μάλιστα, οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί, αρκούμαστε όμως στο νόμο ο οποίος ψηφίστηκε, ο οποίος, ναι, μας λέει ότι από 1η-1η-17 οι ασφαλιστικές εισφορές θα ανέρχονται σε 26,95%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων, το 26,95% θα πηγαίνει για ασφαλιστικές εισφορές. Σχεδόν το 30%. Βέβαια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κέρδη, οι εισφορές αυτές θα υπολογίζονται στο κατώτατο μηνιαίο μισθό ενός ανειδίκευτου εργάτη, ο οποίος είναι 586 ευρώ. Και το ανώτατο, ναι, είναι το δεκαπλάσιο, που σημαίνει 5, 586 επί 10.
Άρα, καταλαβαίνετε, 18.000 είναι το ανώτατο πλαφόν. Το ανώτατο πλαφόν σε ευρώ είναι 18.000 ευρώ εισφορές. Ακριβώς. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, πράγμα το οποίο είχαμε δει και σε προηγούμενη εκπομπή και αν θέλετε ο κύριος Δουκάκης είχε αναφέρει και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. Σε κάποια περίπτωση μείνανε 575 ευρώ από 80.000 ευρώ. Μιας ανώνυμη εταιρείας. Ακριβώς. Αν ανατρέξει και στις... Να συνεχίσω και να πω για κάποια θέματα που άπτονται του Σώματος Επιθέωρησης Εργασίας. Όταν ο έλεγχος έρχεται στην επιχείρησή μας, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να έχει ανά πάσα στιγμή, όταν απασχολεί προσωπικό, κάποια στοιχεία. Παραστατικά. Παραστατικά, έτσι. Αυτά τα οποία τα επιζητεί το ΣΕΠΕ σε κάθε περίπτωση. Καταρχήν πρέπει να ρωτήσει ο πίνακας προσωπικού. Βέβαια, επί τη ευκαιρία. Λίγη αύριο και είναι η τελευταία ημέρα, οπότε καλό είναι να το επαναδιατυπώσουμε. Να το επίσης, πρέπει να υπάρχουν και να βρίσκονται στην έδρα της επιχείρησης οι αποδείξεις πληρωμής της μισθοδοσίας. Υπογεγραμμένες από τον εργαζόμενο. Ανεξάρτητα, ενδεχομένως, σίγουρα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να μην είναι υπογεγραμμένες, πρέπει να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση στην έδρα της επιχείρησης. Επίσης, όταν υπάρχουν συμβάσεις εργασίας. Τις συμβάσεις αυτές, αφενός μεν τη μία την παίρνει ο εργαζόμενος, η άλλη μένει οπωσδήποτε στην έδρα. Το βιβλίο αδειών, το ειδικό βιβλίο των υπεροριών, το βιβλίο των δρομολογίων, όταν μια επιχείρηση έχει φορτηγά αυτοκίνητα ή μεταφορικά μέσα και απασχολεί οδηγούς. Εκτός έδρας εργασίες, όταν έχουμε υπαλλήλους οι οποίοι δουλεύουν εκτός έδρας. Επίσης, το έντυπο του τεχνικού ασφαλείας. Όταν η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό, θα πρέπει να έχει τεχνικό ασφαλείας ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα της επιχείρησης ή τον αριθμό του προσωπικού που απασχολεί. Και να πούμε εδώ ότι ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού, ο οποίος πρέπει να είναι σε ευδιάκριτο σημείο μέσα στο χώρο της επιχείρησης, ώστε ο έλεγχος με το που θα εισέλθει να μπορεί να το δει. Πάλι, σε επιχείρηση η οποία απασχολεί πάνω από 50 άτομα, ναι, είναι υποχρεωμένη να έχει και ιατρό εργασίας. Θα πρέπει το συμφωνητικό να υπάρχει και να επιδεικνύεται κατά την ώρα του ελέγχου. Επίσης, οι άδειες παραμονής σε περίπτωση που υπάρχει αλλοδαπό προσωπικό. Και σε κάθε περίπτωση τα ιδιωτικά συμφωνητικά σε περίπτωση που στον χώρο της επιχείρησης υπάρχει συνεργάτης ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης με τον οποίο υπάρχει σύμβαση και βάσει αυτής εκδίδεται τιμολόγιο. Καλό θα είναι να υπάρχει αντίγραφο της έναρξης του συνεργάτη μας και αντίγραφο του συμφωνητικού που έχει υπογραφεί προκειμένου να μπορούν να τεθούν στην ευχέρεια του ελέγχου. Αυτά είναι εν δυνάμει τα παραστατικά τα οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι στην έδρα της επιχείρησης ελέγχου από την επιθεώρηση εργασίας. Πολύ ωραία. Για την εισφορά του δακοκτονίας που είναι στο 2%, να μας πείτε δύο λόγια σας παρακαλώ κύριε Παπαθανασίου. Ναι, η εισφορά δακοκτονίας είναι μια εισφορά η οποία επιβάλλεται, ναι, κατά την συγκομιδή της ελιάς και την παραγωγή του ελαιολάδου. Αφορά τους ελαιοπαραγωγούς και μόνο. Η εισφορά αυτή κάθε χρόνο το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών εκδίδει κάποια διάταξη, κάποια διαταγή ή αν θέλετε ένα δελτίο στο οποίο αναφέρεται πόσο θα είναι η εισφορά δακοκτονίας, η οποία εισφορά δακοκτονίας αποδίδεται στο δημόσιο με δήλωση εισφοράς δακοκτονίας και άπτεται του γεγονότος και της παραγωγής του ελαιολάδου. Το ελαιόλαδο με οξύτητα 2-3% πρέπει, το ελαιόλαδο το οποίο έχει οξύτητα 2-3% η εισφορά δακοκτονίας είναι 2% επί της τιμής πώλησης του ελαιολάδου. Μάλιστα. Η επιμέτρηση στο τέλος του έτους σε εύλογη αξία των ακινήτων. Δεν ξέρω αν θέλει ο κύριος Πρόεδρος να το δει το θέμα αυτό ή να μιλήσω... Εγώ θα ήθελα τη γνώμη και των δυο σας παρακαλώ. Ναι.
Όπως γνωρίζουμε, στο τέλος κάθε έτους γίνεται η απογραφή. Ναι. Και επειδή έχει μπει ένα τεράστιο θέμα το οποίο συζητείται όσον αφορά την απογραφή, με ποια μέθοδο θα γίνει, ναι. Πολλοί συνάδελφοι και πολλοί επιχειρηματίες αναρωτιούνται τι σημαίνει εύλογη αξία και τι κόστος, τιμή κόστος. Όταν μιλάμε για εύλογη αξία, μιλάμε για μια αξία η οποία εκτιμάται κατά την ώρα της απογραφής από κάποιους σχετικούς ή ειδικούς πραγματογνώμους ή εμπειρογνώμονες. Εφόσον εφαρμόσουμε ή θέλουμε να επιμετρήσουμε το προϊόν ή οποιοδήποτε άλλο πάγιο στην εύλογη αξία, είμαστε υποχρεωμένοι, εφόσον το αποτιμήσουμε ή το επιμετρήσουμε στην εύλογη αξία για πρώτη φορά το 31/10/2015, όπως ίσχυσε πέρυσι ο νόμος περί ελληνικών λογιστικών προτύπων, είμαστε υποχρεωμένοι όλα τα στοιχεία και όλες τις επόμενες περιόδους να επιμετρήσουμε στην εύλογη αξία πάλι τα εμπορεύματα και τα πάγια σε κάθε περίπτωση. Δεν αλλάζουμε δηλαδή από μία χρονιά στην άλλη τη μέθοδο επιμέτρησης. Τη μία χρονιά δεν μπορούμε να έχουμε εύλογη αξία και την επόμενη να έχουμε κόστος κτήσης. Σαφέστατα. Έχω μια ερώτηση να κάνω. Πείτε μας, την έκανα την ίδια ερώτηση και στον καθηγητή μας, τον κύριο Καραμάνη, πριν από 1,5 χρόνο. Απάντηση δεν πήρα. Λοιπόν, θεωρούμε ότι αποτιμάς εύλογη αξία και μειώνεις το κόστος κατά 50.000 ευρώ στα εμπορεύματά σου. Ναι. Άρα θα έχεις 50.000 ευρώ λιγότερα κέρδη. Μάλιστα. Ή μπορεί να έχεις και ζημιά με το μείον 50.000. Ο φορολογικός έλεγχος το αποδέχεται? Αυτό πρέπει να μας δώσει απάντηση το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης. Ο σλότ. Έχεις πάρει απάντηση εσύ? Αλλά επειδή από τη μέχρι σήμερα πορεία το σλότ μας παραπέμπει στις κείμενες φορολογικές διατάξεις, δεν είναι αναρμόδιο να απαντήσει σε οποιοδήποτε θέματα. Ακριβώς. Ο 41-72 δεν το αποδέχεται αυτό. Άρα εύλογες αξίες δεν υπάρχουν για το 41-72. Απλά το αναφέρω. Και εγώ θα σου κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Αυτό ρώτησε και τον κύριο Καραμάνη. Έχω μια επιχείρηση η οποία εμπορεύεται χρυσό. Αγοράζει χρυσό χιλιάδες μαγαζιά από τους ιδιώτες πελάτες και το πουλάει αλλιώς. Στις 31/10 λοιπόν έχει μία απογραφή με τιμή κόστους 100.000 ευρώ σε χρυσό. Αλλά ο χρυσός έχει πέσει η αξία του, γιατί όπως ξέρουμε είναι χρηματιστηριακό. Ακριβώς. Είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Άρα οι 100.000 έχουν γίνει 30.000. Θα μου αποδεχτεί ο φορολογικός έλεγχος στις 70.000 μια? Όχι, σε καμία περίπτωση, διότι δυστυχώς, ο χρυσός, ούτε μία στο εκατομμύριο. Ο χρυσός είναι το προϊόν το οποίο διαφεντεύει την αγορά. Ας πάνε λοιπόν η σοφή, σε εισαγωγικά ο κύριος Καραμάνης, να συνδυάσει το 43.08 με το 41.72 και όταν καταφέρει να το κάνει, να μας το πει και εμάς, να ξέρουμε πώς θα χειριστούμε τα φορολογικά δεδομένα. Αυτή είναι η άποψή μου, είναι εντελώς προσωπική άποψη. Αν κάποιος άλλος διαφωνεί, να μας πει και τα επιχειρήματά του. Πρόεδρε, επειδή υπάρχει πανσπερμία διατάξεων, είναι αδύνατον όχι ο κύριος Καραμάνης να μας δώσει απάντηση, ούτε ολόκληρο το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών. Μα ο 43.08 είναι η Ανατολή και ο 41.72 η Δύση. Τώρα τι συζητάμε? Εν πάση περιπτώσει, επειδή πάσχουν όλοι οι φορολογικοί νόμοι, εμείς ως οικονομολόγοι φοροτεχνικοί και επειδή έρχονται οι εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο, στηρίξτε μας να έχουμε φωνή στο Οικονομικό Επιμελητήριο και παράλληλα φωνή προς το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή είναι η παράκρισή μου και αυτή είναι, αν θέλετε, η θέση της ΕΣΚΟ. Να μας πείτε και δύο λόγια για τους συντελεστές των ενοικίων που από 1η-1η του 2017, κύριοι και κυρία Τσούχλου, αναμένεται μια τραγική κατάσταση, θα φτάσουν έως και το 45%. Σχεδόν ένα ενοίκιο με βάση τα εισπραεχθέντα ενοίκια πρώτης κρίσης θα πρέπει να καταθέτει κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στους φόρους. Ναι. Επειδή από τις διατάξεις οι οποίες ψηφίστηκαν
οι κλίμακες συνεχώς ανεβοκατεβαίνουν σε σχέση με τα ενίκια. Δεν κατεβαίνουν. Σωστά. Οι παρατήρηση ήταν πάρα πολύ εύστοχη. Μόνο ανεβαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Εγώ προφανώς ερχόμενος από παλαιότερα που οι συντελεστές ήταν στο 35 και κάποια στιγμή φτάσαν στο 20. Λοιπόν, είπα να... Ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές, ναι, δυστυχώς. Παρελθόν. Σύμφωνα με τον 43-87, οι συντελεστές για τα ενίκια από 11 που ήταν πάνε στο 15% για το τμήμα του εισοδήματος από 1 μέχρι 12.000 ευρώ. Από 12.000 ευρώ και 1 μέχρι 35.000 ευρώ ο συντελεστής ανεβαίνει από 33% στο 35%. Και από 35.000 ευρώ και 1 και πάνω, ο συντελεστής φτάνει μέχρι 45%. Σημαίνει ότι αν εισπράττουμε ένα ενίκιο, πρέπει να το αποδώσουμε στο Υπουργείο για το χρέος. Αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα 0. Αποτέλεσμα μαύρα ενίκια. Είναι λυπηρό. Αλλά θα καταδύσουν την αγορά να δουλεύει μόνο με μαύρα. Επίσης, αυτό είναι το κατόρθωμά του. Δυστυχώς η κατάσταση σε αυτή τη διαδικασία. Να πούμε και για την άνοδο της εισφοράς αλληλεγγύης. Ένα μέτρο και αυτό το οποίο επεφέρει... Έκτακτο μόνιμο που εισφέρει πάρα πολλά εκατομμύρια στο κράτος. Για φέτος. Είναι 0,7% για εισοδήματα από 12.000 ευρώ μέχρι 20.000 ευρώ, γιατί μέχρι 12.000 ευρώ δεν έχουμε εισφορά αλληλεγγύης. Αυτή την έκτακτη δηλαδή. Από 20.000 ευρώ και 1 μέχρι 30.000 ευρώ, η εισφορά είναι 1,4%. Από 30.000 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ, η εισφορά είναι 2%. Για εισοδήματα από 50.000 και 1 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ, η εισφορά ανέρχεται στο 4%. Και για εισοδήματα από 100.000 ευρώ και 1 έως 500.000 ευρώ, ανέρχεται στο 6%. Και πάνω από εκεί στο 8 και 10%. Μια χαρά. Και 29. Και 29 που είναι η φορολογία. 39. Ούτε άρα... 40 δεν είναι. Ούτε καν 40. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, η ανεργία όμως, κύριε, σε αυτή την περίοδο είναι σε κατάσταση σοκ για τη χώρα μας. Επειδή πάρα πολλές φορές και στα δελτία ειδήσεων και στα δελτία τύπου η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι επέρχεται ανάπτυξη, επέρχεται πρόοδος και όλα τα συναφή. Δυστυχώς όμως η στατιστική υπηρεσία άλλα λέει. Η ανεργία αυτή τη στιγμή πλησιάζει το 30%. Είναι ένα στοιχείο το οποίο αποδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα της χώρας μας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους, άνθρωποι οι οποίοι ζουν στη φτώχεια, στην κακομεριά και στη μιζέρια. Επειδή δυστυχώς ανάπτυξη δεν βλέπουμε να υπάρχει, λοιπόν, φροντίζουμε και προωθούμε θέματα και δίνουμε διεξόδους όχι προς την κυβέρνηση, προς την πολιτεία, γιατί δεν μας ακούει κανένας άλλος, μέσα από το Οικονομικό Επιμελητήριο, το οποίο πρέπει να κατέλθει με προτάσεις για επενδυτικό, με επενδυτικά κίνητρα και θέσεις εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η χώρα μας θα καταστραφεί και δύσκολα θα επανέλθει. Στα πλαίσια πάντα της γραφειοκρατικής πολιτικής, μας μίλησε το Υπουργείο Ανάπτυξης για έναρξη λειτουργίας Μητρώου Πολιτών. Το Μητρώο αυτό θα αναφέρεται, μας είπε, σε ληξιαρχία και δημοτολόγια. Επίσης, υπάρχει ένας αριθμός ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Αυτός ο αριθμός, ο οποίος θα εξυπηρετεί
τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Είναι ΟΑΕ, στην Πειραιώς 46 και είναι το 210-52-75-975. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο απευθύνονται οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά. Επαναλαμβάνετε λίγο το τηλέφωνο. Είναι το 210-52-75-975. Βέβαια, αυτές είναι καλές κινήσεις, γιατί αποφεύγεται και ο πολύς συναστισμός στα κατατόπους υποκαταστήματα του ΙΚΑ, του ΑΕ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων. Να μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι για οποιονδήποτε έχει κάποιο επιπλέον ερώτημα ή θα ήθελε κάποια διευκρίνηση σε όσο αναφέρουμε, καλείται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή στην ΠΕΦΕ στο 210-61-24-910. Να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε θελήσετε ή μας στέλνετε και email στο pefe1996@hotmail.com. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννάκος, ο εξαίρετος συνάδελφος που μας παρακολουθεί, και έθεσε το θέμα για την οφειλή των 15.000 ευρώ. Μου ζητάει τη γνώμη της κυρίας Τσούχλου, αν έχει κάτι να προσθέσει. Στο κομμάτι αυτό των οφειλών προς το δημόσιο και στα πλαίσια ενός του νέου νόμου που αναμένεται, για το κομμάτι βέβαια μόνο των επιχειρήσεων, έχουμε και τις ρυθμίσεις των δανείων. Ναι. Και αυτό που ουσιαστικά διαφαίνεται πλέον είναι η δυνατότητα ένταξης των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών στα πλαίσια ενός εξοδικαστικού συμβιβασμού. Αυτό θα δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν σε μια διαδικασία ρύθμισης και μείωσης οφειλής, όχι μόνο οφειλές από δάνεια, από τραπεζικά δάνεια, αλλά και οφειλές σε ασφαλιστικούς φορείς, σε δημόσιο, ακόμα και σε τρίτους. Αυτό θα βασίζεται η διαδικασία στη λογική του πτωχευτικού, ας το πούμε, δικαίου. Πλην όμως, για να γίνονται γρήγορα αυτές οι διαδικασίες, θα γίνονται εξοδικαστικά και εφόσον γίνεται η συμφωνία των πιστωτών σε ένα ποσοστό γύρω στο 55%, αυτή θα επικυρώνεται και από δικαστήριο. Τώρα, βέβαια, η όλη διαδικασία αυτή είναι ακόμα σε διαβούλευση. Δεν προβλέπουμε να έχει ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του χρόνου. Μακάρι να γινόταν και πιο γρήγορα. Είναι κάτι που το αναμένει η αγορά και οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες εδώ και πολύ καιρό, για να μπορέσει να μπει ένα τέλος πλέον στις άτακτες, ας το πούμε, ρυθμίσεις που μπορεί να γίνουν από κάποιες τράπεζες ή προς το δημόσιο, που πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν οι περισσότεροι. Θα το περιμένουμε, πιστεύω, αρχές του χρόνου. Εν τούτης, βέβαια, μέχρι τότε υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, τουλάχιστον για το κομμάτι των επιχειρήσεων, το οποίο μπορούν να συνεχίσουν να, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν, να διεκδικήσουν την ένταξή τους. Είναι το κομμάτι του νόμου Δένδια, που και σε αυτό υπάρχει με βάση το νόμο πάντα κάποιες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες για τη μείωση των οφειλών τους. Αλλά βέβαια πάντα προσμετράται η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Όσον αφορά τους ιδιώτες, βέβαια, τα εργαλεία είναι εξαιρετικά πιο συγκεκριμένα. Αφορά το κομμάτι του νόμου Κατσέλη, του γνωστού νόμου που είχε ψηφιστεί εδώ και πολύ καιρό, και βέβαια και το κώδικα διοντολογίας, το οποίο μπορούν να υπαχθούν για να έχουν μια διευθέτηση των οφειλών. Τώρα όμως, το θέμα είναι ότι σε όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν και αυτά που μπορεί να εμφανιστούν, χρειάζεται και εδώ η σημαντική παρέμβαση από το Οικονομικό Επιμελητήριο για να μπορέσει να γίνει μια πιο ορθολογική ανάλυση και μελέτη των δυνατοτήτων. Γιατί κατά καιρούς βγαίνουν
πολλά όσον αφορά τους τρόπους και τις μεθοδολογίες που θα επιλεχθούν. Άλλες φορές λένε ότι για μικρές επιχειρήσεις θα ισχύσουν κριτήρια τα οποία θα είναι με βάση την κερδοφορία της επιχείρησης και το τζίρο και το σε σχέση με το δανεισμό. Άλλες φορές λένε ότι όχι, θα υπάρχει ένας διαμεσολαβητής. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία από τη στιγμή που θα θελήσει η κάθε επιχείρηση επαγγελματίας να επαχθεί σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να ξέρει όμως ότι θα έχει και ένα σωστό τέλος. Γιατί τις περισσότερες φορές εμπλέκονται οι οφειλέτες σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά τέλος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πού μπορούμε τέλος, να σε βρούμε, Ελένη? Εγώ είμαι στην ΠΕΦΕ καθημερινά, στο 6124-910, που μπορώ να συμβουλεύσω όποιον συνάδελφο θέλει, φοροτέχνη, οικονομολόγο, λογιστή, στο κομμάτι αυτό, για να εξυπηρετήσει και το πελατολόγιο του και όχι μόνο, και για οποιοδήποτε ιδιώτη, επιχειρηματία μας ακούει, μας βλέπει, μπορώ να το συμβουλέψω σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε τουλάχιστον να έχει μια πιο εύλογη προσέγγιση και να ξέρει πού θα πρέπει να βαδίσει. Να πούμε έτσι, λοιπόν, για μια ακόμη φορά ότι είσαι και εσύ υποψήφια με την ΕΣΚΟ στις εκλογές την 11η Δεκεμβρίου του 2016 του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Ο πρόεδρός μας, ο κύριος Ίσαρης, θα μας μιλήσει λιγάκι για τους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ψηφοδέλτιο, σαν υποψήφοι. Παρακαλώ πάρα πολύ το Control να μας δείξει την αφίσα της ΕΣΚΟ. Πολύ ωραία. Αξίζουν όλοι, δεν υπάρχει κανείς ανώτερος κάποιου άλλου, είναι όλοι εξίσου ίδιοι και εξίσου αξιόλογοι. Δεν θα μπορούσαμε να μπούμε σε κάποια επιλογή τέτοια, οπότε είμαστε αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να τους αναφέρω όλους έναν προς έναν. Και να ξεκινήσω ανάποδα, μια και έχουμε μαζί μας δύο υποψηφίους της επικράτειας. Μάλιστα. Ξεκινάμε λοιπόν από τους υποψήφιους της επικράτειας, ο Αδούλος ο Χρήστος, ο συνάδελφος φοροτεχνικός από τη Λακωνία, η Αντωνίου η Δήμητρα, η αξιοαγάπητη και αξιολάτρευτη συνάδελφος φοροτεχνικός από τη Λαμία, η Βουδούρη Ιωάννα, το κορίτσι που έχει κάνει το ΕΣΠΑ πρόεδρο της Μέλημα, είναι εξαιρετική στους επενδυτικούς νόμους και είναι από τα Χανιά. Πατριώτησά σου. Το καλύτερο παιδί που έχουμε σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι είναι και ο νεαρότερος μαζί με ένα-δυο από την Αττική, ο Σταύρος ο Γραμματικόγιαννης. Πριν 3 χρόνια ξεκίνησε το γραφείο του στη Χαλκίδα. Σήμερα νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο γραφείο της Χαλκίδας, λογιστικό φοροτεχνικό, και είναι από τους αξιολογότερους ανθρώπους που έχουμε στο ψηφοδέλτιο. Και συνάδελφος καλός και άνθρωπος σωστός. Ακριβώς. Ο Νίκος Ζαβιτσάνος, από τη Λευκάδα, επίσης φοροτεχνικός, επίσης αξιόλογος. Ο Γιώργος ο Κανέλης, από εδώ κοντά μας, από τη Θήβα, από τη Βιωτία, τον Αρχομενό. Ο Δημήτρης ο Καραγιάννης, ένα ξεχωριστό στέλεχος της Αργολίδας, μέσα από το Σύλλογο της Αργολίδας, από τους ικανότερους, φοροτεχνικός επίσης. Η Μακρή Παναγιώτα, οικονομολόγος φοροτεχνικός από την Ιμαθία, από τη Βέρεια. Μάλιστα είναι από την Αλεξάνδρεια, ένα από τα ωραιότερα χωριά. Κομόπολης. Κομόπολης, σωστά. Πάμε στο Βόλο. Έχουμε δύο στελέχη στο Βόλο. Ο ένας είναι ο Θανάσης ο Μανούσιος, εξαιρετικός συνάδελφος, με μεγάλο γραφείο. Έχουμε ένα πολύ ωραίο δίδυμο στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο. Ο Μαρμάρο ο Βασίλης και η Μπεκίνη Πινελόπη, νομίζω είναι ό,τι πιο δυνατό έχουμε στην Ελλάδα, μαζί με το διπλανό νησί, με την Οικονομίδη τη Χριστίνα, την αξιαγάπητη συνάδελφο,
Και με τη χρυσούλη την Άννα, ίσως από τα δυνατότερα στελέχη μας, αγωνίζεται σαν να είναι ο εαυτός της η ΕΣΚΟ. Ήθελα να δείξω κιόλας, Πρόεδρε, ένας-ένας είναι διαλεκτή. Στην επίσκεψή μας στην στοιχείο, αναρτήθηκε ολόκληρη δημοσίευμα με δικό της μέλημα στην τοπική εφημερίδα. Μαζί της επισκεφθήκαμε την εφορία της Χίου και γνωρίσαμε και μιλήσαμε με τους εφοριακούς. Και νομίζω ότι η Μυτιλήνη και η Χίος είναι τα πιο δυνατά μας σημεία. Άσχετα αν έχω δίπλα μου εδώ τους Λαρισαίους που θα με κυνηγήσουν που λέω έτσι. Λοιπόν, ο αγώνας είναι κοινός. Να συνεχίσω. Αστείευομαι. Ο Μανώλης ο Παπαδάκης, από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, από τον Λασίθι. Και ερχόμαστε στη Λάρισα, οι δυο Λαρισαίοι είναι δίπλα μου, ο Θανάσης ο Παπαθανασίου και η Ελένη Ψηροπούλου, από τα δυνατά μας στελέχη, νομίζω ότι θα την κατατροπώσουν τη Λάρισα, και ας είναι η μεγάλη, από τις μεγαλύτερες πόλεις της επαρχίας. Ο Παναγιώτης Καρδάδος, ο καθηγητής μας από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, κατεβαίνει στο Ηράκλειο. Ο Στάμου ο Κώστας, συνάδελφος εξαιρετικός από την Κόρινθο. Η Φοβάκη Αθηνά, νομίζω την είχαμε στην εκπομπή προσκεκλημένη την προηγούμενη Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Στην εκπομπή στο Άρτη ήταν πριν από δύο εβδομάδες. Εξαιρετική συνάδελφος από τα Χανιά. Πατριώτησά σου και εκείνη. Ο Μιλτιάδης ο Χαραλάμπους από το Βόλο, από τη Μαγνησία. Για τη Χρυσούλη την Άννα δεν ξαναλέω άλλα, είπα αρκετά νομίζω. Ούτε για την Ελένη την Ψηροπούλου λέω άλλα, είπα επίσης πολλά. Θανάση, μπορείς να συνεχίσεις με τη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Και στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρετε και όπως έχουμε διαπιστώσει και έχει διαπιστωθεί γενικώς, κατεβαίνουν άτομα αξιόλογα και πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιο της ΕΣΚΟ. Αρχής γενομένης με την Βασιλιάδου τη Γεωργία, ένα πολύ καλό κορίτσι και μια πολύ καλή συνάδελφος. Ο Βαφιάδης ο Αποστόλης. Ο νεότερος και πολύ αξιόλογος συνάδελφος. Με διάθεση και όρεξη. Σωστά. Ο Παναγιώτης ο Δηλάρης. Και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταξιωμένος στο χώρο. Ο Κώστας ο Εκατός. Αναγνωρισμένος συνάδελφος, χρόνια στο κουρμπέτι, δυνατός και πάντα στις επάρξεις. Από τα καλά γραφεία της Θεσσαλονίκης. Ο Κωνσταντίνος ο Ζώταλης, πολύ καλός συνάδελφος και αξιαγάπητος. Ο Μήτρακας ο Αλέξανδρος, από τα αξιόλογα στελέχη στη Θεσσαλονίκη. Η Πέτση η Αντωνία, μια αξιόλογη συνάδελφος με πολύ καλή φήμη και καλή πελατεία. Η Ματίνα η Πολυχρονίδου, με πολύ καλές περγαμηνές και ένα άτομο το οποίο διαπρέπει στη Θεσσαλονίκη. Και τι να πω βέβαια για τη Σωτηριάδου τη Σοφία, μια ανεπανάληπτη συνάδελφος η οποία κατά το πλείστον βοηθάει, εξυπηρετεί και όχι μόνο διαπρέπει στη Θεσσαλονίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία της Καλαμαριές. Μόνο αυτό φτάνει. Και ομορφότερα κιόλας, συγχρόνως. Ο Φούντας, ο Κώστας, πάλι ένα δυνατό φορολογικό γραφείο. Ο άνθρωπος ο οποίος στέκεται δίπλα στον φορολογούμενο, στον πολίτη και γενικά στις υποχρεώσεις του προς οποιοδήποτε φορέα. Και αφήνουμε τελευταία την Χαμτζίδου τη Χριστίνα, η οποία είναι μια κοπέλα η οποία ασχολείται και θέλει να προσφέρει και όχι μόνο. Τρέχει, αγωνίζεται για το καλό όλων μας. Και γι' αυτό είναι και υποψήφια με την ενωτική συντονιστική κίνηση, δηλαδή την ΕΣΚΟ, στην οποία αγωνιζόμαστε όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Να συνεχίσω με το ψηφοδέλτιο της Αττικής.
Πρωτού ξεκινήσω, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον το 50% και πάνω του ψηφοδελτίου είναι νέα παιδιά μέχρι 30-32 χρονών που πραγματικά μας δίνουν εκείνα τη δύναμη να παλέψουμε για να καταφέρουμε αυτό που πρέπει. Όρεξη, δίψα, μάθηση και πραγματικά αξίζει τον κόπο και για αυτά τα παιδιά να παλέψουμε. Και μέσα στα προβλήματα του 2016-17. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πολύ σπουδαίο αυτό. Ο Θανάσης Αραγιάννης. Θάνος είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από το μηδέν, το πάλεψε, έχει δικό του γραφείο πλέον και εδώ και στη Μύκονο. Νέο παιδί και πανάξιος συνάδελφος. Τι να πω για τον κύριο Στέλιο Δεφανταράκη. Σεβαστός, πρώην εφοριακός, αξιαγάπητος άνθρωπος, παλεύει για το επάγγελμα του οικονομολόγου εδώ και τόσα χρόνια. Ο Γιώργος Βαγρατίδης, επίσης ένα νέο παιδί, συνάδελφος οροτεχνικός, τώρα ξεκινάει και εκείνος, έχει πολύ όρεξη για δουλειά και για μάθηση. Ο Νίκος ο Γαβρίλης. Νικόλα μου, μαζί θα τα καταφέρουμε. Είναι ένας αξιόλογος οικονομολόγος, πρώην τραπεζικός, οικονομικός σύμβουλος, ο οποίος είναι από τα δυνατότερα στελέχη του ψηφοδελτίου. Η επίσης νέα Ειρήνη Γερμακοπούλου, συνάδελφος οροτεχνικός, στο ξεκίνημά της και εκείνη. Όπως και η Αναστασία Γεωργιακάκη. Και έρχομαι στον αντιπρόεδρο του Σύλλογου του Πειραιά, Αθανάση, ο Ανδρέας Γερμπαλίδης, πανάξιος τέλεχος. Φίλος καλός. Δραστήριος. Μαζί ιδρύσαμε το Σύλλογο του Πειραιά πριν από κάποια χρόνια και ένα από τα καλύτερα στελέχη μας. Ο Δημήτρης Γιαννούσης, αξιόλογος φοροτεχνικός, με χρόνια πείρας, δεν χρειάζονται πολλά λόγια για τον Δημήτρη, ναι. Η Χρυσούλα η Γκρέκα. Χρυσούλα μου, μέλος του Συλλόγου του Πειραιά, πραγματικά αξιοαγάπητη. Και εδώ τι να πω τώρα για τον κύριο Κώστα τον Διώτη, μόνο σεβασμός, τίποτα άλλο. Ο εισαγγελέας μας, ο οποίος πραγματικά είναι το λαμπερότερο όνομα στο ψηφοδελτίο. Ο Γιάννης Ζαβίρης και ο Ζαχαρόπουλος ο Πέτρος και οι δύο αξιόλογοι συνάδελφοι πραγματικά διαπρέπουν στον χώρο. Η Όλγα Ζησιμάτου, επίσης από τον Πειραιά, επίσης φοροτεχνικός, αξιόλογος τέλεχος. Ο Κώστας Ζουτσάνος, ένας τέλεχος το οποίο δεν θα έπρεπε να λείπει από το ψηφοδέλτιο, οικονομολόγος, δυνατός, με περγαμηνές. Ο Γιώργος Θεοδωράκος. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρόνια είναι στο κουρμπέντι του ενός μεγάλου ομίλου και δεν έχω πρόβλημα να το πω. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα στελέχη του ΟΤΕ. Τον επόμενο μην το ψηφίσετε καθόλου, δεν χρειάζεται. Ο Ισέρος ο Δημήτρης είναι, παρατήστε τον. Πάμε παρακάτω. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, κυρίες και κύριοι, ο οποίος είναι ο μπροστάρης στους αγώνες και ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να συνδέσει τους κρίκους του παζλ. Εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές τα καταφέρνει, πολλές φορές όχι. Και όχι μας όμως, απόψε με την παρουσία του. Όχι όμως ότι δεν θέλει να συμπορευτούμε όλοι μαζί. Αυτό προσπαθεί και αυτό θέλει να γίνει. Συνεχίζω, παιδιά, ευχαριστώ. Ο Σταύρος Κακουλίδης, αξιόλογος συνάδελφος, φοροτεχνικός. Ο Βασίλης ο Καπώνης είναι από τα δυνατότερα και νεαρότερα στελέχη του ψηφοδελτίου. Δεν χρειάζεται να πω άλλες κουβέντες. Ο Θοδωρής ο Κογνιώτης, επίσης από τον Πειραιά, συνάδελφος αξιολογότατος, με εμπειρίες και με συμμετοχή σε μεγάλες εταιρείες. Ο Κοσμάς ο Δημήτρης. Τι να πω για τον κύριο Δημήτρη, σεβαστός, υποψήφιος ευρωβουλευτής, με περγαμηνές, ένας οικονομολόγος ολικής.
άλλο ένα νέο παιδί, η Μαρία Κουτουλάκη. Η Μαρία Κουτουλάκη που δουλεύει από πολύ μικρή και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία έχει φτάσει να έχει μια μεγάλη προϋπηρεσία φοροτεχνικού. Μόνο αυτό φτάνει για να καταλάβετε πόσο σημαντικό στέλεχος είναι. Ο Κότσογλου ο Νίκος, επίσης φοροτεχνικός, εξαιρετικός συνάδελφος από το Περιστέρι. Ο Λαμπρόπουλος ο Δημήτρης και ο Λιάτσης ο Γιώργος, οικονομολόγοι, αξιολογότατοι. Και πάω στο νησί της Σαλαμίνας. Ο μεγαλύτερος και ο δυνατότερος φοροτεχνικός που πέρασε από τη Σαλαμίνα, ο Γιώργος ο Λουρίδας. Άλλο ένα νέο παιδί, ο Μαθεούλης ο Αλέξανδρος, από τη Βούλα, στο ξεκίνημά του και εκείνος. Ο Μακρύς ο Μάριος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πανεπιστημιακού επίπεδου και βεληνικούς. Ο Μανιαβός ο Κώστας, επίσης συνάδελφος φοροτεχνικός. Τι να πω για τον σεβαστό, τον κύριο Παναγιώτη Ματζάνα. Επιθεωρητής του Υπουργείου, χρόνια επιθεωρητής, χρόνια εφοριακός αξιόλογος. Άλλο ένα νέο παιδί, δύο κορίτσια μάλλον, η Μαρκουλάκη Μαρία, εξαιρετική συνάδελφος, και η Μεθενίδη Μαρία, εξαιρετική συνάδελφος από την Ελευσίνα. Από τα δυνατότερα και ομορφότερα κορίτσια του ψηφοδελτίου. Σημαντικό θα είναι, νομίζω, και αυτό. Όλες οι κοπέλες είναι όμορφες και ωραίες. Είναι όλες όμορφες. Ο πολύ καλός μου φίλος, ο Κώστας ο Μπουρλετίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου της Ιωνιδίου, ενός από τα μεγαλύτερα σχολεία του Πειραιά, διοικητικός στέλεχος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και άμα αρχίσω να λέω για τον Κώστα δεν θα τελειώνω. Η Νάνη Γαλλιρόη, εξαιρετικός στέλεχος από τα Σπάτα, συνάδελφος φοροτεχνικός επίσης. Άλλο ένα δυνατό όνομα, ο Πέτρος ο Νικολακάκης από την Ελευσίνα. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Φοροτεχνικών της Ελευσίνας, με μεγάλη εμπειρία, ένα πολύ σοβαρό και δυνατό στέλεχος. Εδώ τα λόγια περιτεύουν ο Μανούς του Δουκάκης. Μανούσο μου, ούτε από πού να αρχίσω ξέρω, ούτε που πρέπει να τελειώσω ξέρω. Είσαι ο άνθρωπος που άλλαξε τη ζωή, την νοοτροπία, το σκεπτικό του λογιστή φοροτέχνης στην Ελλάδα. Εγώ αυτό λέω μόνο και αυτό το παίρνω ότι είναι πραγματικά επίτευγμα ζωής. Νομίζω ότι, ή μάλλον θυμάμαι τον εαυτό μου καλύτερα για να το θέσω προσωπικά το θέμα, ότι ήμασταν μέχρι το 2000 εκεί περίπου. Οι λογιστές της Φαλιάρας μπαίναμε στην εφορία. Θανάση μου, αν λέω κάτι λάθος, διευθύνσέ με. Όχι, μόνο εγκρίνω και επαυξάνω, διότι ο κύριος Δουκάκης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε άρδιν το προφίλ του λογιστή του φοροτέχνη. Και διότι έχει βοηθήσει τους πάντες. Διότι μπαίναμε στην εφορία και τρώγαμε πραγματικά σφαλιάρες από τους εφοριακούς και δεν τολμάγαμε να εκφέρουμε ούτε την άποψή μας. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, νέο παιδί, σε όποια εφορία και να πήγαινα, δεν τολμούσα να μιλήσω. Μου λέγανε οι εφοριακοί, αυτό είναι και αυτό θα κάνεις και αυτά θα πληρώσεις, ο πελάτης σου δηλαδή, ναι. Και έσκευα το κεφάλι. Πραγματικά άλλαξε η νοοτροπία εντελώς του λογιστή φοροτέχνης στην Ελλάδα με την παρουσία και την οντότητα του Μανούσου του Δουκάκη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Είναι πράξη μιας ζωής. Σωστά. Βεβαίως και όχι μόνο. Ο κύριος Δουκάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει στηρίξει τον κλάδο όσο κανένας άλλος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια και να τον συμπυκνώσει, ή αν θέλετε,
και να τον διαμορφώσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διεκδικεί μόνο και μόνο τα προβλήματά του. Μανούσο, αν ήσουν δίπλα μου, δεν θα μ' άφηνες να πω αυτά που είπα. Τώρα που είσαι μακριά, μπορώ να τα πω, δεν πειράζει. Και ας με βλέπεις τη τηλεόραση. Και λίγα λέμε. Συνεχίζω. Ο Στέφανος Ξενάκης, ο πολύ καλός μου φίλος, ο Στέφανος που πέρασε από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμπορικές του κλάδου και έκανε οικονομικός διευθυντής για πολλά χρόνια, νομίζω ότι αξίζει ένα ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Ο δεύτερος των επιθεωρητών, ο Γιώργος Οξυλιάς, ο συνάδελφος, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ο επίσης καλός συνάδελφος, ο Πέπας ο Κώστας και ο Πουρνός ο Βασίλης, από τον Πειραιά. Από τον Γέρακα, συγγνώμη. Ένας μεγάλος καθηγητής, ακόμα ένας μεγάλος καθηγητής, ο Γιώργος ο Ρούσος, ο οποίος ξεκουράζεται τα τελευταία χρόνια, έχει αποτραβηχτεί λίγο, αλλά νομίζω προσέφερε και εκείνος αρκετά. Και τώρα, άντε πάλι, τι να πω, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Ο μεγάλος δάσκαλος, ο Ρέστης Σεϊμένης. Τα λόγια είναι περιττά εδώ. Ορέστη, μου ευχαριστούμε πολύ που είσαι ακόμα κοντά μας και μας βοηθάς. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Εξαιρετικός συγγραφέας, καθηγητής. Επειδή νομίζω ότι το ξέρουν όλοι. Τα λόγια είναι περιττά. Πόση πια διαφήμιση να του κάνω, δεν ξέρω. Πρόεδρε, τα λόγια είναι περιττά. Έτσι. Ο Χρήστος Καδάλης, η Στάμου η Μαρία, η συνάδελφος. Ένας από τους καλύτερους εφόρους που πέρασαν ποτέ από τις εφορίες του Πειραιά. Και το λέω και το πιστεύω. Ξέρετε, με τους εφόρους ποτέ δεν τα είχα καλά και όταν είχα πρόβλημα με κάποιον θα το έλεγα στα ίσα. Ποτέ δεν κρυβόμουν. Ο Κώστας Σταύρου λοιπόν ήταν μάλλον ο μοναδικός ο οποίος δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα με κανένα λογιστή γονοτέχνη. Πάντα ήθελε να είναι σωστός, αλλά πάντα να είναι δίπλα στο λογιστή γονοτέχνη. Σημειώστε το αυτό. Η Χριστιανή Σταυροπούλου, ο Στεφανίδης ο Παντελής, ο Συγκινιώτης ο Βαγγέλης και η Συγκινιώτη η Μαργαρίτα, ο αντιπρόεδρος μας, πού είσαι αντιπρόεδρε, ο Μπάμπης ο Τζιρίτας. Αξιόλογος συνάδελφος. Αξιόλογος συνάδελφος, πρόεδρος του Συλλόγου της Νέας Ιωνίας, από τους καλύτερους ίσως συναδέλφους που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά και στο ψηφοδέλτιό μας. Και αυτός μπροστάρης, αγωνιστής. Είμαστε, παλεύουμε μαζί από το 2012, αν θυμάμαι καλά, Θανάση. Βεβαίως, από το 2012, όταν και πρωτοβρεθήκαμε στην πρώτη κινητοποίηση που έγινε στο Σύνταγμα. Έτσι. Ο Τσάγκας ο Ισίδωρος, ο Φίβας ο Γρηγόρης, ο πολύ καλός μου φίλος ο Γιάννης ο Φραγκούλης, άριστος επιστήμονας και μεγάλος επιχειρηματίας του Πειραιά, και ο Απόστολος ο Χριστοδουλάκης, ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος που έχει γραφείο στο Χαϊδάρι. Ο οποίος τιμάει μόνιμα το ψηφοδέλτιο και είναι και αυτός πάντα κοντά μας. Σωστά. Αυτοί οι λίγοι και καλοί νομίζω ότι είναι αρκετοί για να βοηθήσουν το οικονομικό επιμελητήριο και να το εκτοξεύσουν να αλλάξει ρότα, να αλλάξει νοοτροπία, να αλλάξει σκεπτικό. Από μένα ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε στην εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά όλα τα στελέχη αυτά που θα βοηθήσουν πραγματικά, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι θα βοηθήσουν για ένα καλύτερο πραγματικά αύριο, για ένα καλύτερο οικονομικό επιμελητήριο και θέλοντας και μία, αν το οικονομικό επιμελητήριο καλυτερεύσει, θα καλυτερεύσει και η κυβέρνηση, θα καλυτερεύσει και η κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας που έχει τα τόσα μύρια προβλήματα. Από μένα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαθανασίου, κυρία Τσούχλου, θα θέλατε κάτι να προσθέσετε? Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Ίσαρη και τον κύριο Παπαθανασίου
Με καλέσανε και εγώ ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα για να συμμετέχω σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές, κυρίως λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας και του στόχου και της φιλοδοξίας όλων να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη ανάπτυξη, μια διεύρυνση των εργασιών. Σε αυτό θα παίξει το Οικονομικό Επιμελητήριο ένα σημαντικό ρόλο και πρέπει να επανδρωθεί με ανθρώπους τεχνοκράτες, με ανθρώπους που να γνωρίζουν, με ανθρώπους που να ξέρουν πού πονάνε οι επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τα πολύπλοκα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Γιατί δεν είναι μόνο τα προβλήματα με τις εφορίες, δεν είναι μόνο η υπερφορολόγηση, δεν είναι τα δάνεια, είναι ο τρόπος και η μεθοδολογία για να τεθεί μια σωστή βάση ανάπτυξης από εδώ και πέρα στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιο της ΕΣΚΟ, γιατί όλοι ενστερνίζονται τα ίδια προβλήματα, τους ίδιους προβληματισμούς και έχουν τον ίδιο αναστεναγμό. Όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι συμπορευόμαστε έχουμε στόχο και σκοπό να συμβάλλουμε στην αναδιάταξη των δυνάμεων στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Έχουμε σκοπό να επιφέρουμε αναταραχή, αν θέλετε. Πώς? Με τη δική σας ψήφο, με την ψήφο στην ΕΣΚΟ, στην Ενωτική Συντονιστική Κίνηση Οικονομολόγων, για να πάρει δύναμη, ούτως ώστε να πάρει στα χέρια της όχι μόνο το Οικονομικό Επιμελητήριο, την κοινωνία, την αγορά και γενικά το κοινωνικό γίγνεσθε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία όλων των συναδέλφων και εύχομαι οι εκλογές να επιφέρουν ένα καλό αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που ήρθατε απόψε στην εκπομπή. Κύριε Ίσαρη, κύριε Παπαθανασίου και κυρία Τσούχλου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Διανύουμε μια εβδομάδα στην οποία περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα τέλη κυκλοφορίας, με την εθελοντική αποκάλυψη των αδήλωτων κεφαλαίων, με την επέκταση το νέο νομοσχέδιο όσον αφορά την επέκταση των πληρωμών με πλαστικό χρήμα. Η εβδομάδα θα είναι όλο γεγονότα και εξελίξεις. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, να σας ενημερώσουμε και να σας βοηθήσουμε να λύσετε όποιο πρόβλημα φορολογικό έχετε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χίο που μας φιλοξενεί στο κανάλι του. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.